Εγώ δεν σε απασχολήσω. Η σημερινή εκδήλωση αφορά έχει τίτλο «Πόλεμος και ειρήνη, μια κριτική της μεταπολιτικής στη Μέση Ανατολή», με ομιλητή τον Νικόλα Κοσματόπουλο, καθηγητή ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βηρητού. Πριν δώσουμε το λόγο στον Νικόλα, θα μας πει και ο λόγος ο Γιώργος Ολιερός. Η ιδέα για τη σημερινή συζήτηση σχηματίστηκε ένα βράδυ στη Βηρητό, όταν συναντήσαμε τον Νικόλα τον Κοσματόπουλο επιστρέφοντας από το ταξίδι μας στο Ιράκ. Σκεφτήκαμε, επειδή ακριβώς έδωσε πολύ ικανοποιητικές απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα, σε πολλές απορίες που είχαν σχηματιστεί στο μυαλό μας, σε αυτές τις 10 μέρες που ξεκινώντας από τη Βασόρα φτάσαμε στη Βαγδάτη, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν καλό αυτό να γίνει και στην Αθήνα. Όταν γύρισα πίσω, το πρότεινα στον Νίκο, το πρότεινε στον Οσόντρος και έτσι έγινε η σημερινή κουβέντα. Θα ήθελα, αντί εισαγωγής, να σας δώσω κάποιες από τις εικόνες μας από το Ιράκ, εικόνες με τις οποίες συζήτησε τότε ο Νικόλας, πιστεύοντας ότι αυτό θα βοηθήσει το κλίμα της σημερινής κουβέντας. Εμείς βέβαια το ταξίδι στο Ιράκ το σχεδιάζουμε εδώ και πολλά χρόνια και δεν είχε να κάνει μόνο με τη σημερινή κατάσταση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Το Ιράκ είναι ο τόπος που ξεκίνησαν όλα. Στο Ιράκ ξεκίνησε στη Μεσοποταμία για την ακρίβεια το κράτος. 500 χρόνια νωρίτερα από την Αίγυπτο. Εκεί με μια έννοια ξεκινάνε οι κοινωνίες με κράτος, οι ταξικές κοινωνίες, οι λεγόμενες πολιτισμένες ή ιστορικές κοινωνίες. Ήταν μια μετάβαση που έκανε περίπου 1000 χρόνια να γίνει, από το 3,5 μέχρι το 2,5 και για αρχή έδωσε τις λεγόμενες σουμεριακές πόλεις που σήμερα οι περισσότεροι πιστεύουν ότι αποτελούσαν ένα είδος πρωτόγονης δημοκρατίας. Εκεί ξεκίνησαν όλα. Διότι τυχαία η βιβλική σοφία εκεί τοποθετούσε την Εδέμ, τον παράδεισο και τον τόπο της πτώσης. Στη δική μου γλώσσα, τον τόπο που γεννήθηκε το κράτος. Εκεί γεννήθηκε το κράτος, εκεί ήταν ο παράδεισος, εκεί έγινε η πτώση, εκεί έγινε και η μεγαλύτερη εξέγερση σκλάβων στην ιστορία. Ελάχιστα ξέρουμε για αυτή. Η εξέγερση των Ζανς κράτησε περίπου 14 χρόνια. Αν θυμάμαι καλά και δεν με απατούν οι ημερομηνίες, από το 869 ως το 883, 14 ολόκληρα χρόνια, επικεφαλής ήταν οι μαύροι σκλάβοι, οι οποίοι είχαν έρθει σαν δούλοι εκεί, δημιουργήθηκε ένα τεράστιο μέτωπο που συσφύρωσε όλους τους αρεστημένους, κράτησε 14 χρόνια, απείλησε να πάρει την ίδια τη Βαγδάτη, δημιούργησαν δικούς τους θεσμούς, δικές τους πόλεις, δικά τους νομίσματα, δικά τους φορολογικά συστήματα και σίγουρα από μακριά είναι η πιο μακρόχρονη και η πιο πετυχημένη εξέγερση σκλάβων στην ιστορία που ξέρουμε. Δυστυχώς όμως, ακόμα και η ιστορία των κατώτερων τάξεων είναι δυτικοκεντρική. Θα δώσω, για να μην μακρηγορήσω, μερικές εικόνες από αυτές που είδαμε κατά τις 10 μέρες αυτές στο Ιράκ. Βασόρα, Νασιρίγια, Νατζά, Βαγδάτη, Καρμπάλα. Το πρώτο που σε εντυπωσιάζει είναι ότι ο κόσμος αγνοεί το κίνδυνο της βόμβας. Είναι ένα μέρος της καθημερινότητάς. Οι αγορές είναι πατής με πατώσε, τα εστιατόρια, οι πλατείες το ίδιο. Ο κόσμος φαίνεται να ζει μια κανονική ζωή, η οποία ωστόσο δεν είναι κανονική. Αν πάει κανείς σε ένα νεκροταφείο, οι μισοί τάφοι έχουν φωτογραφίες στρατιωτών πάνω. Είναι κάτι που ξεπερνάει τις δικές μας εμπειρίες και τις δικές μας προσλαμβάνωσες. Φανταστείτε ότι η ελληνική κοινωνία σε 10 χρόνια πόλεμο τη δεκαετία του 40 και ποιες ήταν οι επιπτώσεις. Το Ιράκ έχει συνεχή πόλεμο από το 1980 μέχρι σήμερα. 35 χρόνια συνεχούς πολέμου. Ότι δεν υπάρχει Ιρακινός κάτω από τα 40 που να έχει γνωρίσει κάτι άλλο εκτός από τον πόλεμο. Τρίτο, όλες οι γυναίκες φορούσαν μαύρη μαντήλα, με εξαίρεση τις καλές συνοικίες της Βαγδάτης.
Αν κάποια δική μας γυναίκα ήταν όχι χωρίς μαντήλα, αλλά με μαντήλα ανοιχτού χρώματος, την παρατήρηση δεν την έκανε ο αστυνομικός όπως το Ιράν, δεν θα την έκαναν οι άλλοι άντρες, την κάναν ευγενικά βέβαια οι υπόλοιπες γυναίκες. Τι σημαίνει αυτό το μαύρο χρώμα το οποίο γεμίζει όλες τις αγορές? Μήπως αυτή η ξενιασιά είναι κάπως επιφανειακή? Μήπως κρύβει άλλα πράγματα από πίσω? Μια άλλη εικόνα ήταν εκείνη των οχημάτων, των τάγκς, των φυλακίων του Ιρακινού στρατού. Όλες, όπως και όλα τα κρατικά κτίρια, γεμάτες με σιητικά σύμβολα. Το Ιρακινό κράτος φαινόταν να είναι ένα σιητικό κράτος και να εμφανίζεται ως ένα σιητικό κράτος. Η επόμενη εικόνα είναι από τη Βαγδάτη. Από τη Μουταναβή Street είναι ο δρόμος της διανόησης της Βαγδάτης. Από την ίδρυση της Βαγδάτης, από τον 8ο αιώνα περίπου, τον 9ο, 1200 χρόνια, είναι ένα από τα ζωηρότερα πνευματικά κέντρα της Μέσης Ανατολής. Στο κέντρο, εμείς δεν το είδαμε γιατί πήγαμε σε αργία, είναι το υπαίθριο παζάρι βιβλίων, από πίσω τα βιβλιοπολία, παραπίσω τα τυπογραφεία και είναι γεμάτο από λογοτεχνικά καφενεία κτλ. Εκεί, πριν από το 2004, το 2007 ή 2004, δεν θυμάμαι καλά, μπήκε μια βόμβα. Σκοτώθηκαν πολλές δεκάδες άνθρωποι, τραυματίστηκαν εκατοντάδες. Γνωρίσαμε τον ιδιοκτήτη του πιο σπουδαίου λογοτεχνικού καφενείου που έχασε εκείνη την έκρηξη βόμβας και τα 5 του αγόρια. Μας λέγαν ότι σε αυτόν τον δρόμο τη δεκαετία του 50 κυριαρχούσε το μαρξιστικό βιβλίο. Τη δεκαετία του 60 τα βιβλία από τα εθνικοπελευθερωτικά κινήματα. Δεκαετία του 70 και του 80 ήταν ο κατεξοχήν δρόμος που προσπάθησε να ελέγξει και να καταστήλει ο Σαντάμ Χουσέιν, αλλά και σημερινές εξουσίες. Επόμενη και τελευταία σκηνή. Σκηνή από τα μεγάλα προσκυνήματα που συμπέσαμε με αυτές, γιατί συμπέσαμε τις μεγάλες γιορτές του Αρμπαΐν, των σιητικών ιερών τόπων. 15 εκατομμύρια προσκυνητές. Για να καταλάβετε τι σημαίνει να φιλοξενήσεις 15 εκατομμύρια προσκυνητές, συγκρίνεται το με την ανικανότητα του ελληνικού κράτους να φιλοξενήσει 100.000 πρόσφυγες. Εγκαταστάσεις υγιεινής, τουαλέτες, φαγητό, νερό, μετακίνηση. Πώς μπορεί να φιλοξενήσει 15 εκατομμύρια? Αυτό γίνεται μέσα σε ένα σύστημα, με ένα σύστημα δωρεά. Ο κάθε κάτοικος στους πεζοπόρους, γιατί τουλάχιστον το τελευταίο μέρος διαδρομής πρέπει να γίνει πεζή, προσφέρει ό,τι μπορεί. Νερό, σοκολάτες, κρουασάν, ρύζι, κρέας. Εμείς θα μπορούσαμε θεωρητικά να μα κάνει όλο το ταξίδι χωρίς να ξοδέψουμε ένα δολάριο σε φαγητό. Το πρόβλημά σου ήτανε να αντέξεις τα χέρια όπου σχεδόν με το ζόρι σε γέμιζαν με ό,τι μπορούσες να φανταστείς από όπου περνούσες. Είναι κάτι που το είχα για καλό, ειδικά στην Καρβάλα και ειδικά στις διαδρομές για αυτά τα μέρη. Είναι μια εμπειρία που πολλές φορές τη σκέφτομαι τώρα που έχουμε γυρίσει πίσω. Βλέπαμε μαυροφόρες γυναίκες με μαντήλες, γυναίκες που οι μανάδες τους, οι γιαγιάδες τους, ίσως και οι προγιαγιάδες τους είχαν βγάλει τη μαντήλα. Η εκοσμίκευση είναι άραγε μια κίνηση που δεν έχει επιστροφή? Τι σημαίνει αυτή η επάνωδος? Και τι είναι στην τελευταία ανάλυση η θρησκεία για την ανθρώπινη κατάσταση? Είναι ο Θεός ή είναι μόνο ο Θεός ή ίνος είναι και πολλά περισσότερα πράγματα ακόμα? Δοκιμάσαμε μια εμπειρία, ας πούμε, όταν προσπαθήσαμε να μπούμε μέσα στο τέμενος του Αλί στην Ατζά. Εμείς οι οποίοι οι μουσουλμάνοι είμαστε, ούτε θρησκευόμενοι μουσουλμάνοι, τίποτα από όλα αυτά. Την περιέγραψε ο φίλος ο Ανδρέας που βρίσκεται κάτω, αυτή τη στιγμή και μ' ακούει, με τα πιο θαυμάσια χρώματα. Είναι η αίσθηση της ασφυξίας καθώς προχνόμαστε στην είσοδο που είναι το μαυσολείο, είναι η αίσθηση της απελευθέρωσης, είναι η αίσθηση η μαγική όταν αγγίζεις επιτέλους το μνημείο, είναι κάτι το οποίο μεριμνάει τη δική μας εκοσμικευμένη κοινωνία με πολύ ευτελής κατά τη γνώμη μου τρόπο. Ο πιο ευγενισμένος από όλους είναι η τέχνη. Υπάρχουν όμως και τα ψυχότροπα, τα rave party και ούτω καθεξής. Όμως, πόσο μπορεί να καταλάβουμε εμεί
πεις κάτι με όλα αυτά, από τον Σατόρι ενός Γιοπανέζου, από τη Σεμά ενός Σούφη, από όλη αυτή την εμπειρία που ήταν κοινή κάποτε για όλο το ανθρώπινο είδος. Αυτό μου κάνει εντύπωση ακριβώς γιατί αυτή η εμπειρία, η εμπειρία της έκστασης, η εμπειρία του διαλογισμού είναι κάτι που δύσκολα μπορεί να αναπαραχθεί στους αποστηρωμένους χώρους τέχνης, ακόμα και στις πιο καλές περιπτώσεις από αυτά. Εδώ κλείνω. Η παρουσίαση του ταξιδιού μαζί με μια έκθεση φωτογραφίας θα γίνει ως ο Νούμπος στο Χαλάνδρι. Θα ενημερωθείτε γι' αυτό με διάφορους τρόπους και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Νικόλα, ο οποίος είναι παλιός φίλος, το γνωρίσαμε στις πλατείες το 11, παλαιότερα στο καράβι για τη Γάζα, όπου είμαστε μαζί στα καράβια που δέχτηκαν την επίθεση το 10 και ακόμα παλιότερα στο αυτόνομο στέκι της Αγίας Παρασκευής. Του δίνω το λόγο στον Νικόλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Γιώργο καταρχήν είχε αυτή την ιδέα να γίνει αυτή η επίλυση. Τον Οσόντος και τον Νίκο που είχαν την ιδέα επίσης και την φιλοξενία να κάνουν επίλυση και όλους εσάς φυσικά που ήρθατε εδώ. Για μένα είναι δύσκολη αυτή η ομιλία, δηλαδή θαυμάζω τον Γιώργο, τον φίλο μου και τον κτηνία του επίσης των γραφείων μας, γιατί έτσι έχει μια πολύ ξεκάθαρη ματιά στα πράγματα, τουλάχιστον βάζει ξεκάθαρες ερωτήσεις. Όσο πιο κοντά είναι κανείς όμως στη Μέση Ανατολή, τόσο πιο θολά είναι τα πράγματα. Γι' αυτό και σήμερα θα προσπαθήσω λίγο να αφουγκραστώ μερικά ζητήματα μέσα από την έρευνά μου. Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζω τα αποτέλεσμα της έρευνάς μου στην Ελλάδα. Με πάρα πολλούς αστερίσκους και με πάρα πολλές υποσημειώσεις. Χωρίς δηλαδή βεβαιότητες και μάλλον με πάρα πολλές ανοιχτές ερωτήσεις. Η Μέση Ανατολή, είμαι στη Μυρητό, η Μέση Ανατολή είναι πάρα πολύ κοντά και όμως πάρα πολύ μακριά. Αν σκεφτεί κανείς ότι το αεροπλάνο κάνει μόνο 1,5-1,5 ώρα να φτάσει στην Μυρητό. Είναι άλλο τόσο πιο μακριά η αίσθηση που έχουμε για τις χώρες αυτές. Πιστεύω ότι ένας μεγάλος και βασικός λόγος για αυτή την αποξένωση και την απόσταση που νιώθουμε από τους ενδυνάμει γείτονές μας είναι κάποια συγκεκριμένα φίλτρα μέσα από τα οποία έχουμε μάθει να βλέπουμε αυτή την κοινωνία. Ένα τέτοιο φίλτρο είναι αυτό που λέμε θρησκευτική βία σήμερα. Ορίζεται και έχει μελετηθεί από διάφορους, με διάφορους τρόπους. Είναι, αν θέλετε, με όρους του Λατούρ, ένα μαύρο κουτί. Κανείς ακριβώς δεν μπορεί να προσδιορίσει τι είναι αυτό, τι σημαίνει κανείς να εφαρμόσει βία στο όνομα του Θεού ή τέλος πάντων τι σημαίνει ακριβώς να ζει κανείς ίσως ακόμα και πολιτικές αντιλήψεις, να εφαρμόσει πολιτικές αντιλήψεις πάλι στο όνομα μιας θεοκρατικής, όπως λέγεται εδώ, αντίληψης. Η δικιά μου εισήγηση θα είναι ακριβώς ενάντια σε αυτή την λογική. Μάλιστα, είχαμε και μία κουβέντα πριν με τους συντρόφους εδώ πέρα για να δώσω ποιος είναι ο τίτλος της εκδήλωσης. Επέμενα στο πόλεμος και ειρήνη και όχι στο βία και θρησκεία. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, νομίζω ότι η θρησκεία ελπίζω να φανεί αυτό μέσα από την εισήγησή μου. Δεν είναι κατεξοχήν, ας πούμε, αυτό που πρέπει να είναι το πρώτο φίλτρο για να καταλάβουμε τη Μέση Ανατολή. Αντιθέτως, σκοπεύω να σας πείσω ότι οι αγώνες των ανθρώπων στη Μέση Ανατολή έχουν πάρα πολλά κοινά με τους αγώνες τους δικούς μας. Απλά αυτό που πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια τέτοια κοινότητα αγώνων και κοινότητα αντιλήψεων είναι να βγάλουμε από τη μέση μερικά κακά, μερικές κακές έννοιες, μία από τις οποίες είναι αυτό που λέμε θρησκευτική βία σήμερα. Για να το κάνω αυτό, θα χρησιμοποιήσω μερικούς συγγραφείς. Φαντάζομαι όλοι σκεφτήκατε τον Τολστόι. Στον πόλεμο και ειρήνη. Ο Τολστόι ήταν μια έμπνευση στην έρευνά μου, γιατί ο Τολστόι κατάφερε τουλάχιστον με το έργο του τότε, πέρα από το να περιγράψει μια δύσκολη εποχή για την Ευρώπη, να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε την ιστορία. Η ιστορία μέχρι τότε ήταν ιδρωμένη μέσα από τα κατορθώματα ηρωικών αντρών, γύρω στα 60-70 Ευρωπαίων, λευκών, και όλοι οι υπόλοιποι ήταν μάλλον στρατιώτες αυτής της διαδικασίας. Ο Τολστόι έστρεψε το ενδιαφέρον στου μικροφορείς της ιστορίας, ανεξαρτήτου φυλής, ράτσας και φύλου. Με αυτή την έννοια, εμπνέομαι λοιπόν από αυτή την αλλαγή πλεύσης. Θέλω να δούμε λίγο την ιστορία πέρα από τους γνωστούς, άγνωστους πρωταγωνιστές της, στις ειδήσεις,
στις εφημερίδες και παντού, να γυρίσουμε λίγο σελίδα και να ερευνήσουμε λίγο κάποιους πρωταγωνιστές της ιστορίας, οι οποίοι δεν φαίνονται απαραίτητα σε εμάς, αλλά έχουν πάρα πολύ μεγάλη επίδραση στο πώς ακριβώς βλέπουμε τη Μέση Ανατολή. Αυτούς εγώ τους λέω ειρηνοποιούς. Είναι αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι φορείς, αυτοί οι οργανισμοί, οι οποίοι στο όνομα της ειρήνης συμμετέχουν και αναλύουν και παρεμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Μπορεί να είναι διαφορετικών ειδών η προέλευσή τους, μπορεί να είναι ακαδημαϊκοί πηγοί που μιλάνε στο όνομα της εξήγησης το τι ακριβώς συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, μπορεί να είναι think tanks, τα περίφημα think tanks, δεξαμενές σκέψεις, που είναι ένα νέο μοντέλο πολιτικής παραγωγής σκέψης και παρέμβασης στον κόσμο και ειδικά στον δυτικό κόσμο, που έχει έρθει στη Μέση Ανατολή. Μπορεί να είναι ΜΚΟ, οι γνωστές ΜΚΟ που ξέρουμε και εδώ, μπορεί να είναι ο ΙΕ ο ίδιος, μπορεί να είναι και άλλοι παράγοντες από διπλωμάτες κτλ. Στρέφω το ενδιαφέρον μου λοιπόν σε αυτούς, ειδικά για να δούμε πώς συγκεκριμένοι αυτοί οι παράγοντες μετά τον 90, ειδικά, έχουν επιβάλει, αν θέλετε, μια συγκεκριμένη ματιά στη Μέση Ανατολή, την οποία εγώ τη λέω Pax Post Politica. Για όσους πάλι έχουν διαβάσει Ρανσιέρ, είναι πάρα πολύ ρανσιερική αυτή η αντίληψη, ότι στη Μέση Ανατολή στην ουσία αυτή η αντίληψη για το τι είναι η βία και το τι είναι η κοινωνία, έχει όρους μεταπολιτικής ή αλλιώς έχει αποπολιτικοποιήσει πάρα πολλά κινήματα που έχουν επιλέξει τη βία ή έχουν επιλέξει άλλες μορφές κοινωνικής οργάνωσης, βάζοντάς τα σε κουτιά, σε μοντέλα εξήγησης τα οποία δεν είναι απαραίτητα πολιτικά, όπως π.χ. ας πούμε το σιητικό-σουμητικό μοντέλο εξήγησης για το τι ακριβώς συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Αυτό το μοντέλο για πάρα πολλά. Για πάρους λόγους θεωρώ ότι είναι ένα μοντέλο μεταπολιτικής, δηλαδή αφαιρεί την πολιτική σαν βασική έννοια και σαν βασικό όρο σύγκρουσης διαφορετικών αντιλήψεων της Μέσης Ανατολής και βάζει άλλες κατηγορίες, όπως π.χ. η θρησκεία. Έτσι. Θα προσπαθήσω να σας πω ακριβώς για πώς έχει γίνει αυτό το πράγμα και τι σημαίνει. Επίσης, η μεταπολιτική το ενδιαφέρον έχει ότι αντικαθιστά τους φορείς της πολιτικής στο έδαφος με τους ειδικούς της πολιτικής. Δηλαδή, άνθρωποι, όπως σας είπα, σαν τους ΜΚΟ, τους διπλωμάτες ή άλλους δεξαμενές σκέψεις, οι οποίοι μιλάνε στο όνομα αυτών που δεν μπορούν πια να μιλήσουν. Δεν μπορούν πια να μιλήσουν γιατί είναι είτε άλογα όντα, έτσι, τώρα άλογα όντα εννοώ ότι έχουν ξεφύγει από την πολιτική, π.χ. η έννοια της δημοκρατίας, για την οποία θα μιλήσω αργότερα, αποπολιτικοποιεί τον αγωνιστή, τέλος πάντων αυτό που επιλέγει την βία και το κάνει κάποιον ο οποίος δεν πιστεύει στην πολιτική, πιστεύει σε μια αυτοκρατική αντίληψη για τη βία, η οποία δεν έχει καμία λογική. Δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό το πράγμα, είναι κάτι το οποίο ξεπερνάει τα όρια της κατανόησής μας. Οπότε χρειαζόμαστε τους ειδικούς να μεταφράσουν τι είναι, για παράδειγμα, ο ISIS. Τι πάει λέγοντας. Ο ISIS δεν μιλάει μόνος του, μιλάει μέσα από διάφορα φίλτρα ερμηνείας και μετάφρασης διαφόρων ειδικών, ας πούμε, που μέχρι να φτάσει η εικόνα του ISIS σε εμάς, έχει, αν θέλετε, διαθλαστεί σε πάρα πολλές κατηγορίες, σε πάρα πολλούς τρόπους, μέχρι να φτάσει το προϊόν, αν θέλετε, του λόγου του ISIS σε εμάς. Αυτό πώς προτείνω να το δούμε. Προτείνω να το δούμε βάζοντας μία εθνογραφική ματιά σε όλους αυτούς τους οργανισμούς από το πώς η ειρήνη σαν έννοια στο παγκόσμιο κύκνεσθε άλλαξε χαρακτήρα από το 90 και μετά. Ειδικά στον δυτικό κόσμο. Αυτό είναι που ονομάζω Pax Post Politica. Η ειρήνη σε εποχές ψυχρού πολέμου, κάποιοι από εσάς σίγουρα θυμάστε, ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο να το υπερασπιστεί κανείς. Ήταν σχεδόν κάτι ύποπτο. Θυμάστε παλιά τις επιτροπές ειρήνης του ΚΟΕ. Ο Λαβράκης, το όνομα της ειρήνης, ας πούμε, θυσιάστηκε. Η ειρήνη λοιπόν στα πλαίσια του ψυχρού πολέμου ήταν κάτι για τη Δύση, συνώνυμο του κομμουνισμού. Να το πούμε έτσι απλά. Ήταν κάτι ύποπτο σαν έννοια. Όταν όμως το τέλος της ιστορίας για τους δυτικούς έφτασε, η ειρήνη απέκτησε επίσημο στάτους στις δυτικές κοινωνίες, τουλάχιστον στα πλαίσια της επέμβασης στον υπόλοιπο κόσμο, ίσο, αν όχι ανώτερο, από την περίφημη παλιότερη έννοια που είχαν οι δυτικοί αναπτύξει για να καταλάβουν τον υπόλοιπο κόσμο, της ανάπτυξης. Έτσι, η ειρήνη πέρασε λοιπόν στα σαλόνια, θέλετε, της δυτικής παρέμβασης. Ανοίξανε πάρα πολλά Ινστιτούτα, πήγαν μέσα πάρα πολλά χρήματα πάνω στο θέμα της ειρήνευσης γενικά του κόσμου. Υπήρχαν πάρα πολλές υποτροφίες και ακαδημαϊκές
μερικές πτυχές και εργασίες πάνω στο θέμα της ειρήνης στην Ανατολή, με αποτέλεσμα όλο αυτό ξαφνικά να αλλάξει, αν θέλετε, και τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τον κόσμο. Δηλαδή, ξαφνικά, ενώ υπήρχε μια ψυχοπολεμική διάσπαση του κόσμου μεταξύ των δύο στρατοπέδων τότε, ας πούμε, και βλέπαμε πάρα πολλά πράγματα μέσα από αυτό το φίλτρο, μετά το 90, αυτό που έγινε είναι ότι η Δύση πέρασε στο πεδίο της ειρήνης, ήταν μια ειρηνική περιοχή, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος ήταν μια περιοχή του πολέμου, του ανελέητου, του φρικτού και μάλιστα μερικές φορές του ανεξήγητου πολέμου. Ή ανεξήγητου τέλος πάντων πολέμου, ο οποίος δεν μπορεί να εξηγηθεί με τα βασικά μοντέλα που έχουμε σήμερα. Αυτό έχει σημασία να το δούμε, γιατί σήμερα, ειδικά στη Μέση Ανατολή, αυτοί που θεωρούμε ότι έχουν εξουσία και δύναμη είναι οι πολεμοχαρείς έτσι φορείς. Είναι αυτοί που έχουν τα όπλα, είναι αυτοί που έχουν την εξουσία, τα κράτη, οι στρατοί και όλοι γενικά αυτοί οι οποίοι μπορούν αυτή τη στιγμή να μπουν σε μία μάχη, να την κερδίσουν ή όχι. Αυτό προτείνω εγώ να δούμε λίγο και τους ειρηνοποιούς, ότι έχουν και αυτοί μια πάρα πολύ μεγάλη δύναμη να μπορέσουν τουλάχιστον να εξηγήσουν την βία πριν ακριβώς αυτή γίνει κιόλας. Το δεύτερο είναι επίσης να δούμε κατά πόσο η καημή στην Ανατολή, πέρα και δίπλα από παραγωγό πετρελαίου και βασικό αγοραστή των όπλων των δυτικών, υπήρξε μέσα από την Pax Postpolitica, του λέω, μετατράπηκε σε μία αγορά, σε μία περιοχή, η οποία επιστρατεύτηκε για την παραγωγή φόβων και φοβήτρων, τα οποία ήταν πάρα πολύ χρήσιμα για τις άλλες κοινωνίες, και τις εσωτερικές της Μέσης Ανατολής και τις εξωτερικές της Δύσης. Υπήρχε δηλαδή μια ανάδειξη της Μέσης Ανατολής σε ένα αντεστραμμένο είδωλο των δυτικών κοινωνιών, για να μπορέσουν πάρα πολλές εξουσίες να νομοποιήσουν τα απονομοποιημένα τους καθεστώτα και στη Δύση, αλλά και στη Μέση Ανατολή. Έχει λοιπόν σημασία να δούμε τη Μέση Ανατολή, γιατί στον βαθμό αυτό η Μέση Ανατολή, στην ουσία, έτσι ακριβώς όπως διαβάζεται και έτσι ακριβώς όπως επεμβαίνει ο κόσμος, αυτή τη στιγμή είναι στη ρίζα της νομιμοποίησης του παγκόσμιου συστήματος που βασίζεται σε ένα μεγάλο βαθμό στην αντιδημοκρατία, στην ασφάλεια και ειδικά στο φόβο προς το πολιτιστικά άλλο. Με άλλα λόγια, αν η Μέση Ανατολή αυτή δεν υπήρχε, θα έπρεπε να την εφεύρουμε. Αυτά νομίζω γενικά έχει σημασία να τα δούμε. Το τρίτο, πιστεύω ότι αυτή η προϊστορία της ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή μας βοηθάει πάρα πολύ να καταλάβουμε δύο μεγάλα φαινόμενα που έγιναν από το 2010 και μετά, η περίφημη Αραβική Άνοιξη και ο ελέφαντας τέλος πάντων στο δωμάτιο, ο ISIS, το Ισλαμικό κράτος. Θα προσπαθήσω λοιπόν να πω μια εναλλακτική ιστορία της βίας της Μέσης Ανατολής με βασικούς πρωταγωνιστές, μια ειδική και εξωτική φυλή, τους ειδικούς της ειρήνης στην περιοχή. Θα το κάνω με παραδείγμα. Η έρευνά μου βασικά ήταν στο Λίβανο. Ασχολήθηκα με το Λίβανο, όσοι από εδώ ξέρετε λίγο την λιβανέζικη ιστορία, ήταν μια χώρα η οποία πριν το 60, πριν το 70 ήταν το Παρίσι της Μέσης Ανατολής. Ήταν μια χώρα μοντέλο συνύπαρξης εθνοτήτων, σεκτών, τις λένε διάφοροι σήμερα. Γενικά ένα μοντέλο καπιταλισμού πολύ ενδιαφέρον για τη Μέση Ανατολή, βασισμένο στο τραπεζικό κεφάλαιο και γενικότερα στον τουρισμό. Ήταν με αυτήν την έννοια η Ελβετία της Μέσης Ανατολής. Όλο αυτό κατέρευσε με κρότο το 1975, όταν ξέσπασε ο Λιβανέζικος εμφύλιος, ο οποίος κράτησε μέχρι το 1990. Ήταν ένας εμφύλιος ο οποίος ο όρος βασικά δεν κάνει δικαιοσύνη στον πόλεμο αυτόν, γιατί δεν ήταν ακριβώς εμφύλιος, δεν ήταν δηλαδή μεταξύ των Λιβανέζων έτσι, από την αρχή κιόλας. Από την αρχή μπλέχτηκαν οι Παλαιστίνοι, οι Σύριοι, οι Ισραηλινοί, οι Ιρανοί, οι Σαουδάραβες, οι Ρώσοι, οι Αμερικάνοι, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, οι Κούρδοι και διάφορα άλλα επίσης πολιτικά σχήματα της Ανατολής αλλά και του κόσμου, όπως και ο κόκκινος στρατός π.χ. των Ιαπωνέζων. Υπήρξε επίσης γι' αυτός έτσι συμμέτοχος στο περίφημο Λιβανέζικο εμφύλιο, ο οποίος βασικά ήταν ένας παγκόσμιος πόλεμος απλά σε μίνι κλίμακα. Λοιπόν, αυτός ο πόλεμος ήταν μετά από λόγο
Όσο μενόταν, μενόταν επίσης και η μάχη των βιβλίων για την εξήγηση αυτού του πολέμου. Τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτόν τον πόλεμο. Δηλαδή, υπήρχαν πάρα πολλές αναλύσεις επί αναλύσεων για το ακριβώς έγινε ο πόλεμος. Κάποιες αναλύσεις θεωρούσαν ότι ο πόλεμος είναι απλά ένα proxy war, που λένε πόλεμος δια αντιπροσώπων του περίφημου ψυχρού πολέμου. Έτσι, τέτοιοι πόλεμοι γίνανε παντού ανά τον κόσμο. Δηλαδή, τίποτα άλλο παρά μια αντανάκλαση του ανταγωνισμού της Δύσης με τον σοβιετικό καθεστώς. Ένα τηλέφωνο. Ένας άλλος επίσης, μια άλλη εξήγηση ήταν ότι ήταν ένας πόλεμος που είχε να κάνει πάρα πολύ με την Ισραηλινο-Παλαιστινιακή διένεξη, φυσικά και την έξωση της PLO από το Ισραήλ και των Παλαιστινίων και από την Ιορδανία τέλος πάντων που κατέληξαν στο Λίβανο. Ένας άλλος πόλεμος είχε να κάνει, μια άλλη εξήγηση είχε να κάνει κιόλας με την Ενδοαραβική διένεξη μεταξύ των Σαουδαράβων και του Νάσερ τότε και πιο μετά, ας πούμε, του Νάσερ δεν είχε το κάνει, αλλά γενικά του αραβικού εθνικισμού. Ένας άλλος, μια άλλη εξήγηση ήταν η διαφορά κιόλας μεταξύ πόλης και βουνού στο Λίβανο, γιατί για κάποιους οι ελίτ της πόλης, οι αστικές ελίτ, ήταν πιο κοσμοπολίτικες από τα αγροτικά κομμάτια που ήταν στα βουνά. Τέλος πάντων, ήταν μια φαντεσία αναλύσεων, αν θέλετε, η οποία εφνής σταμάτησε μετά τον πόλεμο. Μετά τον πόλεμο του 90 και μετά, ξαφνικά ο Λιβανέζος Εμβύλιος έγινε ένας πόλεμος μεταξύ θρησκειών, μεταξύ μουσουλμάνων και χριστιανών. Τώρα, αν διαβάσετε δηλαδή, σε ένα μεγάλο βαθμό τις αναλύσεις που προτείνονται για αυτόν τον πόλεμο εκ των υστέρων, όλη αυτή η μεγάλη κόντρα για το τι ακριβώς ποιοι παράγοντες παίξαν ρόλο στον πόλεμο έχει εξαφανιστεί και έχει μείνει μια έτσι απλουστευτική ανάλυση ότι έχουν να κάνουν μόνο με χριστιανούς και μουσουλμάνους. Αυτό είναι ένα μεγάλο παράδειγμα πως πάρα πολύ πολύπλοκες μάχες στην Μέση Ανατολή διαβάστηκαν εκ των υστέρων, στα πλαίσια της Pax Postpolitica, με τους σκεπτικούς, σχεδόν ας πούμε παγιωμένους όρους. Δηλαδή, οι κοινότητες αυτές πια δεν έχουν πολιτικούς λόγους να σκοτώνονται τέλος πάντων. Έτσι, δεν ήταν ένας πόλεμος, όπως είπε ο Λιβανέζικος, που ήταν καθαρά ταξικό σε ένα μεγάλο βαθμό μεταξύ των κυρίαρχων, των ελίτ, που έτυχε να είναι επίσης αντιπρόσωποι μιας συγκεκριμένης θρησκευτικής ομάδας των Μαρουνιτών, σε συνεργασία με τους Σύριους τότε εναντίον των Παλαιστινίων και των αγροτικών κομματιών του Λιβάνου. Αυτό έχει εξαφανιστεί από την ιστορική ματιά. Και ο πόλεμος είναι ένας πόλεμος μεταξύ μουσουλμάνων και χριστιανών. Η βία λοιπόν αυτή δεν είναι μια βία ταξική πια, δεν είναι μια βία πολιτική, δεν είναι μια βία μεταξύ βουνού, πόλης, μια βία του ψυχρού πολέμου, είναι μια βία θρησκευτική. Και φυσικά επειδή είναι βία θρησκευτική, δεν είναι πολιτική, με την έννοια ότι εγώ σε σφάζω γιατί είσαι μουσουλμάνος. Δεν σε σφάζω επειδή, για παράδειγμα, διαφωνούμε στο μοντέλο που έχουμε για την κοινότητά μας, για την κοινωνία μας, για την κοινωνική δικαιοσύνη, τίποτα από αυτά. Έτσι, σε σφάζω μόνο επειδή δεν πιστεύεις στο Κοράνι, πιστεύεις στο Χριστό. Και για αυτόν τον λόγο, φυσικά, έχει ενδιαφέρον η βία αυτή ξαφνικά να παραστάται ως μια πάρα πολύ σκληρή, άλογη και καταστροφική βία. Δηλαδή, οι αναλύσεις που γίνονται για τον Εμφύλιο πια στο Λίβανο, περιγράφουν με ενθουσιαστική λεπτομέρεια πώς σφάζονταν μεταξύ τους οι μεν και οι δε. Όχι γιατί έχουν όλοι ένα βίτσιο με το σκλάτερ τέλος πάντων, αλλά επειδή κολλάει αυτό στην ανάλυση ότι η βία αυτή είναι βία άλογη, δεν είναι βία του πολέμου, του διαφωτισμού, που απλά εγώ θέλω να σε σκοτώσω και να νικήσω και να τελειώνουμε. Είναι η βία που θέλω να σου βγάλω τα άντερα, ρε παιδί μου, από το μικρό στο παιδί, για να σου αποδείξω ότι εδώ πέρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, η θρησκευτική μου έτσι. Πώς το λένε, προκαταθεντρία, ή έχω έτσι ένα σκεφτικό μίσος, το οποίο δεν είναι έτσι απλό να κρυψω τον αντίπαλο, είναι να τον ξεφτυλίσω. Λοιπόν, αυτό το λέω τώρα και με ένταση για να εξηγήσω ότι πόσο φτώχη είναι η ανάλυση μας για μια περιοχή που είναι πάρα πολύ κοντά. Στο παγκόσμιο επίπεδο τώρα. Ένα άλλο μοντέλο που εφαρμόστηκε σε αυτή την λογική και είναι πολύ πιο κοντά μας, είναι η Ιουγκοσλαβία. Η Ιουγκοσλαβία, όταν έγινε ο πόλεμος της Ιουγκοσλαβίας, στην αρχή, όσοι θυμάστε τέλος πάντων, ένα βασικό μοντέλο ανάλυσης το τι συμβαίνει στη Ιουγκοσλαβία είναι η περίφημη λιβανοποίηση. Δηλαδή είναι ότι η Ιουγκοσλαβία είναι ότι έγινε ο Λίβανος. Δηλαδή, βαθιά χαραγμένες πολιτιστικές αξίες, όπως είναι η θρησκεία, όπως είναι το έθνος, οδηγούν, καθοδηγούν, τυφλώνουν τους ανθρώπους στο να σφάξουν τον Λιβανό τους. Σε ένα μεγάλο βαθμό, δηλαδή, η Ιουγκοσλαβία ιδώθηκε μέσα από το λιβανικό παράδειγμα ως ένας άκρητος, άλογος, παράλογος, ακατανόητος πόλεμος.
σκοτώνονται γιατί απλά έχουν διαφορετικές θρησκείες. Δεν έχει να κάνει με κανένα έτσι πολιτικό, ιστορικό, πώς το λέει παράδειγμα. Αυτό το μοντέλο τέλος πάντων, το λέω έτσι πάλι αρκετά κοντρεχωμένα, μεγάλωσε και ανδρώθηκε και σε ένα μεγάλο βαθμό εφαρμόστηκε παντού. Από τη Ρουάντα μέχρι φυσικά σήμερα στη Μέση Ανατολή, στην περίφημη διαπάλη μεταξύ Σουνιτών και Σιιτών. Θα ξαναγυρίσω αυτό σε λίγο. Το άλλο επίσης, πολύ ενδιαφέρον πλαίσιο εξήγησης το τι έγινε στο Λίβανο, είναι ένα μοντέλο ακαδημαϊκό που λέγεται, το έχετε συναντήσει κάποιοι σίγουρα, αν όχι όλοι, το αποτυχημένο κράτος, failed state. Επίσης πάρα πολύ της μοδός, στα ακαδημαϊκά μας, ακαδημαϊκές μας αναγνώσεις, ο Λίβανος αναγνώστηκε ως αποτυχημένο κράτος, όχι επειδή είναι το πιο πληθωροποιημένο κράτος της Μέσης Ανατολής, όχι επειδή δεν υπάρχει, για παράδειγμα, κανένα δημόσιο σχολείο, καμία δημόσια υπηρεσία καθαρισμού ή κανένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Το δικό μου δεν είναι δυστυχώς δημόσιο, είναι ιδιωτικό, όπως ξέρετε. Αλλά επειδή υπάρχει Χεσμπολά, η οποία Χεσμπολά αναγνώστηκε ως το αγκάθι στο να οργανώσει ο Λίβανος ένα κράτος όπως πρέπει, ένα κράτος όπως ήταν της Μέσης Ανατολής. Το διαφορετικό ποιο είναι τώρα, ότι στα πλαίσια αυτά, αν θυμάστε, ο Λίβανος πριν τον πόλεμο ήταν μοντέλο για τη Μέση Ανατολή. Ήταν η συνύπαρξη, η ειρηνική συνύπαρξη, ένα σύστημα κοινοβουλευτικό σχετικά δημοκρατικό, την αλήθεια, χωρίς βία, ανάπτυξη, πολλά χρήματα, τουρισμό και πάει λέγοντας. Μετά τον πόλεμο έγινε ανάθεμα αυτό το πράγμα. Ξαφνικά ήταν ό,τι χειρότερο ο Λίβανος. Ήταν η δυστοπία η οποία εφαρμόστηκε και στη Ιουλανδία. Σήμερα που μιλάμε, ο Λίβανος ξανααναγεται σε μοντέλο συνύπαρξης, όσο πιο τραγικά ειρωνικό είναι αυτό, γιατί αν κοιτάξετε γύρω από την περιοχή του Λιβάνου, έτσι γίνεται η σφαγή των σφαγών, κανένα κράτος αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να επιβιώσει, τουλάχιστον καμία ελίτ, χωρίς να παράγει ας πούμε μαζικές σφαγές ενάντια στον πληθυσμό του ή τουλάχιστον να μπαίνει σε πόλεμο με τους γείτονες κτλ. Ο Λίβανος λοιπόν αναδεικνύεται ξανά παραδόξως σε ένα μοντέλο πάλι συνύπαρξης. Η Χεσμπολά όμως με αυτή την έννοια, όντας μια πολύ ενδιαφέρουσα πολιτικό πείραμα, ένα πείραμα που όρισε και στήριξε το μοντέλο του πολίτιο πλήτη, ένα πολιτικό πείραμα που αποδέχτηκε τη λογική του ότι πολεμάμε για να απελευθερώσουμε τη χώρα μας και ταυτόχρονα χτίσουμε ένα κοινωνικό κράτος στο εσωτερικό της χώρας, έχοντας δηλαδή και τα δύο στο μυαλό μας, υπήρξε, αντί να υπάρξει, μάλλον να το πω αλλιώς, αντί να υπάρξει ένα μοντέλο πάνω στο οποίο θα μπορούσε να χτιστεί ο υπόλοιπος Λίβανος και αν όχι η υπόλοιπη Μέση Ανατολή, υπήρξε το ανάθεμα για πολιτικούς λόγους. Έτσι, φαντάζομαι ότι μπορεί να φανταστείτε για ποιο λόγο έχετε πολλά. Υπήρξε το ανάθεμα απέναντι σε αυτή την λογική. Σήμερα, όταν διαβάζουμε πολλές φορές για το ότι η Σιητική ενάντια στο Σουνιτική κόντρα, αυτή η ύπαρξη ενός διαφορετικού και αναδεκτού μοντέλου για τη Μέση Ανατολή, για την κοινωνική δικαιοσύνη, για μια σοσιαλδημοκρατικού τύπου, αν θέλετε κιόλας, οργάνωση της κοινωνίας, δεν μπαίνει στην κουβέντα. Το ότι η Χεσμπολά αυτή τη στιγμή είναι ένα ενδιαφέρον μοντέλο το οποίο ως τέτοιο και όχι επειδή είναι σιητικό ασκεί ηγεμονική έλξη σε μεγάλες μάζες του αραβικού πληθυσμού, προσπαθείτε να αποσταθεροποιηθεί μέσα από την σουνιτική σιητική διαμάχη. Δηλαδή η Χεσμπολά θέλει να απονομοποιείται ας πούμε ως σιητική οργάνωση, ενώ στην ουσία αυτό που θέλει και νομίζω ότι έχει καταφέρει σε ένα μεγάλο βαθμό, είναι ότι έχει κερδίσει σε ένα μεγάλο βαθμό λοιπόν την εκτίμηση του αραβικού κόσμου, γιατί κατάφερε να απελευθερώσει τη χώρα από το Ισραήλ. Είναι η μόνη στην ουσία χώρα, ο Λίβανος, μια κουτσουλιά στο χάρτη, που κατάφερε να αντισταθεί στο Ισραήλ μέσα από τη Χεσμπολά και μέσα από την παλιά αντίσταση την οποία η Χεσμπολά καρπόθηκε. Καλώς ή κακώς, τέλος πάντων. Και το δεύτερο είναι ότι οργάνωσε ένα κοινωνικό κράτος το οποίο δεν έχει τουλάχιστον στα πλαίσια μη κράτους εμφανιστεί ξανά στη Μέση Ανατολή. Ως λοιπόν κοινωνικό μοντέλο, κρατάμε αυτό, έχει ενδιαφέρουσα έτσι, έλξη. Και γι' αυτό τον λόγο πολεμείται κιόλας και από τους μέσα και από τους έξω. Η εθνική διένεξη είναι ένα άλλο μοντέλο που έχει αυτό που είπαμε πριν, ότι ήταν στην ουσία
Ο Λίβανος διαβάστηκε ως μια εθνική διένεξη. Μια διένεξη επειδή σφάζονται τα έθνη μεταξύ, οι εθνότητες μεταξύ τους, οι σέκτες μεταξύ τους, οι θρησκείες μεταξύ τους. Αυτό το περίφημο ethnic conflict που κυκλοφορεί γενικά ευρέως στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία. Αυτό εφαρμόστηκε σε πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις. Ένα παράδειγμα, για να σας πω κιόλας και τα αποτελέσματα αυτής της εφαρμογής, είναι η Παλαιστίνη. Στην Παλαιστίνη, το περίφημο Intifada του 1987 ήταν ένα κίνημα κλασικό civil rights, όπως το Apartheid. Ένα κίνημα στο οποίο οι υποτελείς μιας ελίτ, έτσι, βασισμένης σε ρατσιστικές κατηγορίες, ήθελε ίσα δικαιώματα σε ένα ενιαίο κράτος. Η PLO, ακόμα μέχρι το 1994 τουλάχιστον, ο χάρτης της PLO ζητούσε και απαιτούσε κοινό κράτος, κοσμικό, στα όρια της ιστορικής Παλαιστίνης. Δεν ήθελε κανείς ξεχωριστό κράτος. Δεν ήταν δηλαδή το ζήτημα δύο εθνικών κρατών. Ποιος επέβαλε αυτή την ανάγνωση ενός πολιτικού κινήματος, θα το μεταφράσει σε εθνικό κίνημα, και τι ακριβώς αποτέλεσμα έχει αυτή η ιστορία? Όταν για παράδειγμα οι λευκοί της Νότιας Αφρικής θέλησαν να απαντήσουν στις κινητοποιήσεις των μαύρων της Νότιας Αφρικής εθνικοποιώντας τον αγώνα τους, σημαίνει αυτόματα ότι περνάμε σε ένα άλλο επίπεδο, αντιπαράθεσης την πολιτική. Η πολιτική πια δεν έχει να κάνει με κοινωνικά δικαιώματα, έχει να κάνει με άλλα ζητήματα. Σύνορα, ασκείς επιχάτου στην ουσία. Ασφάλεια, δεν έχει να κάνει με το πώς συζούμε, έτσι, συνυπάρχουμε σε μια κοινή κοινωνία. Δεν έχει να κάνει με πολιτικά δικαιώματα, κοινωνικά δικαιώματα, έχει να κάνει με ζητήματα ασφάλειας, ξαναλέω, έτσι, συνόρων, υγιής, μοιρασματός κτλ. Δηλαδή το πεδίο, πέταξαν την μπάλα που λέμε εδώ σε άλλη στην εξέδρα, έτσι. Αυτή η ανάγνωση του Παλαιστινιακού ως εθνικού ζητήματος. Και έπεσε φυσικά και η PLO μέσα στην παγίδα, για πολύ συγκεκριμένους λόγους, γιατί κιόλας η PLO ήταν εκτός του κινήματος αυτού. Τέλος πάντων, θέλω αυτό που θα το συζητήσουμε στο μετά. Η PLO ήρθε απ' έξω, αν θυμάστε, για να καπελώσει σε ένα μεγάλο βαθμό το κίνημα αυτό, το οποίο ήταν από τα μέσα. Το οποίο ζητούσε ξανά μια ενιαία Παλαιστίνη με κοινωνικά πολιτικά δικαιώματα. Ήταν ένα κίνημα civil rights, επιμένω, δηλαδή στα πλαίσια της Αμερικάνικης μάχης του 60, του Apartheid κλπ. Εθνικοποιήθηκε αυτό το κίνημα, έτσι, για πολύ συγκεκριμένους λόγους, με πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και προχωράω σε δύο άλλα ενδιαφέροντα μοντέλα επέμβασης, πέρα από τις αναγνώσεις λοιπόν που ακόμα κυριαρχούν, έτσι, όπου διαβάζουμε και στα ακαδημαϊκά μας έντυπα κτλ. Κοίταξα και λίγο και πώς οι ειδικοί της ειρήνης, η ΜΚΟ, τα think tanks, ασχολήθηκαν με τους φορείς της βίας. Ποιοι είναι οι φορείς της βίας? Τι έγινε για παράδειγμα στον Λίβανο μετά το 90, τι έγινε στην Παλαιστίνη μετά το 90. Γέμισε ο τόπος, και εδώ ο σύντροφος και συνάδελφος Τάκης ξέρει πολύ από αυτά, με ΜΚΟ, οι οποίες ασχολούνται με αυτό που λέμε πολιτικές συμφιλίωσεις. Υπήρξε ένα ξέσπασμα διάφορων τέτοιων οργανισμών, οι οποίοι χρηματοδοτούνταν από διάφορους επίσης οργανισμούς για να συμφιλιώσουν τους Παλαιστίνους με τους Ισραηλινούς, για να συμφιλιώσουν τους Άγγλους με τους Ιρλανδούς, να συμφιλιώσουν τους Τούτσι με τους Χούτου, τους Ελληνοκύπριους με τους Τουρκοκύπριους. Και πάει λέγοντας, υπήρξε μια βιομηχανία ΜΚΟ, η οποία ήταν βασισμένη τέλος πάντων σε αυτή την διαδικασία. Όχι, προσέξτε τώρα πώς έγινε η πολιτικοποίηση της βίας. Η λογική ήθελε ότι όλοι αυτοί οι πληθυσμοί, οι οποίοι περάσανε βία, ειδικά ο Λιβανέζικος πληθυσμός από το 90 και μετά, ήταν ένας πληθυσμός βαθιά τραυματισμένος. Το τραύμα, δηλαδή. Ένας πληθυσμός ο οποίος έχασε, αν θέλετε, την πολιτική του υπόσταση ως πληθυσμός, γιατί πέρασε πόλεμο. Με αποτέλεσμα τι? Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κληθήκαν να συμμετάσχουν σε αυτά τα εργαστήρια συμφιλίωσης, και είχε ενδιαφέρον αυτά τα εργαστήρια γιατί καθόσουν στην ουσία στη μέση, φωνάζαν δηλαδή, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, τους χριστιανούς και τους μουσουλμάνους, έτσι, τους βάζαν σε ένα σημείο, σε καλή ώρα κάπου στο τώρα εδώ, πιάναν όλοι τα κεράκια, ξέρω εγώ, πιάναν το κεράκι και έβαλε κάποιος στη μέση και έλεγε το τι πέρασε στον πόλεμο.
Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα φυσικά εκεί να το κάνει κανείς έτσι. Ένας παραλληλισμός έρχεται αμέσως στο νου του confession, του χριστιανικού μετανοίας, έτσι, της χριστιανικής μετάνοιας, η οποία κάτσε στο κέντρο του κύκλου και μετανοείς, έτσι, για τα εγκλήματα που πέρασες, που έκανες, που είδες, που βίωσες. Βέβαια, αυτή η μετανόηση έχει να κάνει με το χαρακτηρισμό σου ως υποκειμένου, ως πολιτικό υποκειμένου, και σε ένα μεγάλο βαθμό δεν περνάει πια η δικιά σου η αντίληψη, μάλλον για το τι ακριβώς έκανες, δεν είναι πια πολιτική αντίληψη. Είναι μια αντίληψη που περνάει στη σφαίρα του ηθικού. Ηθικοποιείς την εμπειρία σου της βίας. Αν θέλετε κιόλας, χριστιανικοποιείς την εμπειρία σου της βίας, γιατί στο Ισλάμ δεν είναι η αγάπη η βασική έννοια της οργάνωσης κοινωνίας, είναι η δικαιοσύνη. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Πόλεμος ήταν, κάναμε ό,τι κάναμε, τελείωσε. Δεν έχει νόημα τώρα πάνε να συζητάμε ότι ξέρεις εγώ μπήκα σε ένα σπίτι και είδα πέντε κλήτες και τους έσφαξα όλους, ας πούμε, και μετανοώ. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι κάτι που είναι ξένο βασικά έτσι και στην εμπειρία του πολέμου για πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, αυτή η ξένη εμπειρία εισήχθηκε στη Μέση Ανατολή, όμως και εισήχθηκε και στην Αφρική περισσότερο. Οι περίφημες Reconciliation Committees της Νότιας Αφρικής, αν ξέρετε κάποιοι, οι οποίες κατάφεραν να κάνουν το smooth, το απαλό πέρασμα από το apartheid, που πολύ φοβόντουσαν θα γίνει η σφαγή ίδια με το που θα πέσει το καθεστώς των λευκών, αυτές σε ένα μεγάλο βαθμό κατάφεραν να απαλύνουν όχι μόνο τα μίση, ωστόσο, αλλά και την έννοια της δικαιοσύνης στην Νότια Αφρική, γιατί δεν έγινε πια το ζήτημα της αλλαγής του καθεστώτος, ζήτημα πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό, ήταν ζήτημα θέλετε συναισθηματικό, που όλοι θα βρεθούμε μαζί, θύτες και θύματα και θα μετανοήσουμε. Εξισώνουμε λοιπόν τους ίδιους με τα θύματα, έτσι, φτάνουμε σε ένα σημείο να μην θεωρούμε ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες θελήσαν τον πόλεμο. Υπήρχαν για παράδειγμα συγκεκριμένοι οπλαρχικοί στο Λίβανο, οι οποίοι ήταν ένοχοι για κλίματα πολέμου, ή αλλού, εξισώνουμε τους ίδιους με τα θύματα στην Παλαιστίνη, τους βάζουμε όλους μας σε ένα τραπέζι, γιατί όλοι είμαστε άνθρωποι, ρε αδερφέ. Να μιλήσουμε λίγο, να μιλώσουμε τις ψυχές μας και ας συνεχίζεται το απαρτχάιντ στην Παλαιστίνη, ας συνεχίζεται το πόλεμο στο Λίβανο, ας συνεχίζεται η διάλυση του Ιράκ, ας συνεχίζεται, ξέρω εγώ, η παγκόσμια πολεμική μηχανή, αλλά ας τα βρούμε εμείς, εδώ, σε ένα μικρό διάκι, να γίνουμε και δύο άνθρωποι. Αυτό λοιπόν αποπολιτικοποιεί σε ένα μεγάλο βαθμό τους ανθρώπους οι οποίοι πέρασαν βίαιες καταστάσεις. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν με έναν τρόπο έχασαν τη φωνή τους ως πολιτικά όντα και μιλάνε πια μόνο μέσα ως όντα που πέρασαν τραύμα. Ποιος μπορεί να μεταφράσει το τραύμα? Διάφοροι ειδικοί του τραύματος. Και εκεί έχουμε να κάνουμε πάρα πολλούς ενδιαφέροντες ανθρώπους. Θα σας μιλάω τώρα για όλο και αυτό, τη νέα βιομηχανία τραύματος. Έτσι, άνθρωποι οι οποίοι βασικά είναι ψυχολόγοι, ελπίζω να μην προσβάλλω ψυχολόγους στην αίθουσα. Υπάρχει μια συγκεκριμένη ψυχολογικοποίηση του πληθυσμού, έτσι. Όποιο παιδί με αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι και πολύ έτσι καλά. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την πολιτική, τι έγινε, ας πούμε, είναι τραυματισμένοι, είναι χάλια. Τα λέμε τώρα, έχουμε περάσει τραύμα. Δηλαδή, είναι αυτό το πράγμα να μιλήσουμε εμείς σαν άνθρωποι που έχουν περάσει βία. Το ένα σκέλος του πληθυσμού λοιπόν πέρασε σε ένα μεγάλο βαθμό από αυτά τα εργαστήρια από τραυματοποίηση, τέλο πάντων, και αποκλειστοποίηση τη βία. Το άλλο κομμάτι όμως, ένα πολύ ενδιαφέρον επίσης κομμάτι και πολύ πιο ενεργό, ήταν αυτοί οι οποίοι ακόμα συνεχίζουν να πολεμάνε και ήταν πάρα πολύ στη Μέση Ανατολή. Όπως είπε και ο Γιώργος, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή είναι το κύριο φίλτρο εξήγησης των πάντων. Δεν είναι η θρησκεία, δεν είναι το έθνος, είναι ο πόλεμος. Είναι ο συνεχής, αχαλήνοτος, έτσι, ασταμάτητος πόλεμος από το 1980 για το Ιράκ, το 1970 για την Παλαιστίνη και πιο πριν, ας πούμε. Στο Λίβανο, όπως είπαμε και τώρα, δηλαδή, για να καταλάβουμε για ποιο λόγο οι κοινωνίες αυτές έχουν επιλέξει τη βία, είναι ότι ακριβώς η βία επιλέχθηκε ως τρόπος οργάνωσης της κοινωνίας. Και το Ισλάμ, αυτή την έννοια λοιπόν, μπαίνει έτσι στην εξίσωση και όχι ανάποδα. Δεν είναι το Ισλάμ μας στην ουσία ικανό να εξηγήσει τη βία, είναι η βία εκείνη η οποία μετέφρασε μια συγκεκριμένη εκδοχή του Ισλάμ, βολική, έτσι, στην ανάλυση αυτή. Η άλλη ομάδα πληθυσμού, λοιπόν, η οποία συνέχισε να πολεμάει, πέρασε και αποπολιτικοποιήθηκε μέσα από ένα συγκεκριμένο όρο, το συζητάμε και σήμερα παντού, του τρομοκράτη. Ο τρομοκράτης
εμφανίστηκε σαν πολιτικό «ον» πολύ παλιότερα, έτσι, στην διεθνή συγκυρία, ειδικά η Παλαιστίνη ήταν τα κατεξοχήν τρομοκράτες, τέλος πάντων. Το ενδιαφέρον όμως είχε ότι το 70 νορ, όταν λέω τους τρομοκράτες, έτσι, μην παρεξηγείτε, για τη διεθνή έτσι, συζήτηση, για το πώς ακριβώς στη Δύση η Παλαιστίνη, οι μαχητές του PFLP κτλ. Δεν το πάρω να το εξηγήσω, γιατί είναι ένα βλέμμα. Λοιπόν, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Οι τρομοκράτες όμως συνέχισαν σαν κατηγορία και ξαπλώθηκε σε πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού πια. Δηλαδή, μπορεί να σου πει και μετά, ο πλήτης πολίτης δεν είναι πια μόνο το μέλος της PFLP ή το μέλος της Hezbollah. Είναι σε ένα μεγάλο βαθμό και όλη η κοινότητα των Σιητών στον Τάχε, στην Νότια Μυρητό, που τυχαίνει να είναι πολιτικά, έτσι, ψηφίζει σε εκλογές Hezbollah. Η οποία είναι πολλά, είναι πολιτικό κόμμα, έτσι. Η έννοια λοιπόν του τρομοκράτη εξαπλώθηκε επικίνδυνα σε μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού, με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι πάλι να χάσουν τη φωνή τους, την πολιτική τους φωνή, γιατί ο τρομοκράτης δεν έχει δικαίωμα ηθικό να μας μιλάει έτσι face to face, γιατί είναι τρομοκράτης. Δεν είναι πολιτικός αντίπαλος με τον οποίο συζητάμε, έχουμε διαφωνίες, είναι τρομοκράτης, ηθικά λοιπόν είναι απεριπταίος. Έτσι, αυτή είναι η σκέψη, αυτή είναι η λογική. Οπότε αρνούμαστε καν να μιλήσουμε με αυτόν. Σε ένα μεγάλο βαθμό λοιπόν η Hezbollah, π.χ. και η Hamas, οι οποίες ήταν οι βασικές οργανώσεις τρομοκρατικοποίησης, τέλος πάντων, που βαφτίστηκαν τρομοκρατικές, είχαν αποπολιτικοποιηθεί με την έννοια ότι δεν είχαν δικαίωμα να μιλήσουν αυτές στο όνομα τους, στη Δύση, στους εχθρούς, σε οποιουσδήποτε άλλους, αλλά αναγκαστήκαν να μιλήσουν μέσω από διαφόρων ειδικών τη τρομοκρατία. Μία άλλη μεγάλη βιομηχανία των Ιρνοποιών που άντισε ειδικά μετά το 2001, όπως καταλαβαίνετε, τις επιθέσεις στους δίδυμους περίπους. Οι ειδικοί λοιπόν της τρομοκρατίας ήταν διάφοροι τσιχαντολόγοι, ξέρω εγώ, που είναι και ο όρος έτσι της μοδός, οι οποίοι τι κάνανε. Μιλούσαν στο όνομα εκείνο που δεν έχουν πια φωνή. Αυτό ξεκίνησε και σε ένα μεγάλο βαθμό από το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση παραγωγής μοντέλων από πολιτικοποίησης από το 40 και μετά. Το Ισραήλ είχε επίσης μια μεγάλη βιομηχανία ειδικών στην PLO, ειδικών στους Άραβες, οι οποίοι μπορεί να είναι ακαδημαϊκοί, μπορεί να είναι στρατιωτικοί, μπορεί να είναι κάτι ανάμεσα, μπορεί να είναι think tankers, μπορεί να συμμετέχουν σε τις απλές σκέψεις. Ένας λόγος λοιπόν γιατί, και εδώ κάνω μια μεγάλη παρένθεση, γιατί έχει σημασία το boycott ενάντια στις ακαδημαϊκές οργανώσεις του Ισραήλ είναι ότι οι οργανωτικές οργανώσεις του Ισραήλ σε έναν μεγάλο βαθμό είναι στρατικοποιημένες και συμμετέχουν απόλυτα σε αυτόν τον ακριβώς τον έλεγχο της υποταγής του παλαιστινιακού πληθυσμού μέσα από κατηγορίες και μέσα από έρευνες που γίνονται σε αγαστή συνεργασία με το Ισραηλινικό κράτος. Δεν είναι λοιπόν απλά κάποιοι ακαδημαϊκοί που κάθονται σε μια γωνιά χωρίς να μπορούν να έχουν δύναμη, είναι αυτοί ακριβώς οι οποίοι παράγουν σε ένα μεγάλο βαθμό τα μοντέλα εκείνα πάνω στα οποία διαβάζεται, αναγνώσεται το Παλαιστινιακό για την Ισλαμική κοινωνία καταρχήν και για τον υπόλοιπο κόσμο κατά δεύτερον. Έχει μεγάλη λοιπόν σημασία, και νομίζω ότι σε αυτό το πράγμα, σε αυτήν την εισήγηση το λέω καθαρά, ακαδημαϊκοί έχουν παρόλα αυτά, συντροφέ Σταύρο, έχουν μεγάλη δύναμη για το καλό και για το κακό, έτσι. Λοιπόν, πώς ξεκίνησε αυτή η διαδικασία λοιπόν να μιλάμε στο όνομα των τρομοκρατών? Υπήρχαν οργανώσεις σε ένα μεγάλο βαθμό, οργανώσεις εννοώ όχι πολιτικές οργανώσεις, δεξαμενές σκέψεις, που επίσης το Ισραήλ είναι πάρα πολύ πρωτοπόρος σε αυτές ακριβώς δεξαμενές σκέψεις. Δεξαμενές σκέψεις στο Ισραήλ, οι περίφημες think tank που λέμε εδώ πέρα, που λέμε εκτός μάλλον, είναι χρησιμεύουν ως, όπως και στην Αμερική, χρησιμεύουν ως revolving doors, το λέμε τόσο στα αγγλικά. Περιστρεφόμενες πόρτες μεταξύ στρατού, ακαδημίας και κυβέρνησης. Δηλαδή, όπως ξέρετε, το Ισραήλ σε ένα μεγάλο βαθμό έχει σαουδικές ηγεσίες. Όλοι οι πρόεδροι του Ισραήλ, οι πρωθυπουργοί, είναι πρώην μέλη του στρατού του Ισραήλ. Όταν λοιπόν ένα κομμάτι αυτής της ηγεσίας εκλέγεται π.χ. ένα άλλο κόμμα, ας πούμε, αυτοί πάνε και γίνονται μέλη των think tanks. Περιμένουν εκεί στη γωνία, παίρνουν τα χρήματά τους, ας πούμε, κανονικά παράγουν διάφορες μελέτες οι οποίες πάλι είναι σε μεγάλο βαθμό κοντά, ας πούμε, στα κοινωνικοστατικά μοντέλα και ανάγκες του κράτους του Ισραήλ. Και όταν έρθει η σειρά τους παλά, ξανά επανεκλέγονται και ξαναμπαίνουν, ας πούμε, στην κυβέρνηση. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει στην Ουάσιγκτον και με τα περίφημα think tank των Αμερικανών. Κλείνει η παρένθεση.
Ο τρομοκράτης δεν έχει λοιπόν ηθικό δικαίωμα να μιλάει σε εμάς. Ο ISIS δεν έχει ηθικό, ο Αλ-Μπαγδάτη για παράδειγμα δεν μιλάει σε εμάς. Μιλάνε οι ειδικοί για τον Αλ-Μπαγδάτη. Έχετε ακούσει ποτέ τον Αλ-Μπαγδάτη να μεταφράσει στην τηλεόραση? Συνέχεια ποτέ. Πάντα μιλάνε μέσω κάποιου άλλου. Έτσι, έχετε ακούσει για παράδειγμα ότι ο ISIS αυτή τη στιγμή παράγει 10 βίντεο τη μέρα, ένα από τα οποία μόνο έχει να κάνει με εκτελέσεις και τα άλλα 9 έχουν να κάνουν το πόσο ωραία είναι η ζωή στη Ράφα. Πόσο έτσι ανθρώπινη, ήρεμη, οργανωμένη και συμφιλειωτική και ειρηνική είναι η ζωή στη Ράφα. Όχι. Ο ISIS για παράδειγμα μιλάει δυστυχώς μόνο όταν καταφέρει και αποκεφαλίζει δυτικούς, ας πούμε, τον πιο αστρό τρόπο, γιατί ακριβώς αυτή είναι η λογική που περνάει στα δυτικά μίντια, έτσι, όλη η υπόλοιπη παραγωγή του ISIS δεν περνάει στα δυτικά μίντια, κόπεται. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να τελειώσω με αυτή την έτσι, με αυτό το επιχείρημα, ο τρομοκράτης λοιπόν πέρασε στην έννοια πάλι ως ένα αποκλειστικοποιημένο όν, ένα όν το οποίο δεν έχει δικαίωμα να μιλήσει πολιτικά, ηθικά απονομοποιημένο, γι' αυτό μιλάνε στο όνομά του λοιπόν διάφοροι ειδών ειδικοί, οι οποίοι έχουν πάρει ξανά, σας λέω, στο γενικότερο πλάνο, πάρα πολύ μεγάλη επιρροή στη Μέση Ανατολή. Π.χ. τα Λόμπι στην Αμερική, ας πούμε, είναι πάρα πολύ σε έναν βαθμό think tanks. Έτσι. Είναι ακαδημαϊκοί οι οποίοι δεν πέτυχαν στην Ακαδημία και γίνανε, ας πούμε, think tankers. Οι οποίοι παρεμπιπτόντως όμως και παραδόξως έχουν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Σήμερα, στο να κάνεις καριέρα στον αρχαίο κόσμο, αν όποιος όπως σας έλεγε κάνει καριέρα, το καλύτερο διαβατήριο είναι να κάνει μια θέση στη Χαμάς. Ή στη Χεσμπολά. Η Χεσμπολά έχει, για παράδειγμα, παράγονται 4-5 βιβλία κάθε χρόνο για τη Χεσμπολά. Πείτε μου πόσα βιβλία παράγουν για το IDF, για το Israeli Defense Forces, έτσι. Κανένα. Τέλος πάντων, νομίζω ότι σας έδωσα μια εικόνα, έτσι. Και κλείνω. Τι σημασία έχει αυτή η μεταπολιτική για τις αραβικές εξεγέρσεις και για τον ISIS σήμερα? Πιστεύω και να καταλάβουμε το τι ακριβώς έκανε η Αραβική Άνοιξη, η οποία περιπτώντας νομίζω ότι έτσι είναι ξεκάθαρο ότι είναι κακός όρος. Οι αραβικοί λαοί οι οποίοι εξεγέρθηκαν, δεν θέλουν να μιλάνε για την Αραβική Άνοιξη. Η Αραβική Άνοιξη, και πάλι με παρέθεση, είναι εκ του πονηρού όρος, έτσι. Γιατί φυσικά ανάγεται σε μια άλλη άνοιξη, της Πράγας. Έτσι, η λογική είναι ακριβώς ότι οι λαοί εκτός της Δύσης, έτσι κάνουν που και που καμιά άνοιξη για να γίνουν και αυτή τη Δύση. Με αυτήν έννοια λοιπόν η άνοιξη είναι ένας όρος επίσης καθόλου αθώος. Έτσι, κουβαλάει μαζί του ιστορική και πολιτική σημασία. Γι' αυτόν τον λόγο και οι αραβικοί λαοί διαφωνούν με την άνοιξη και προτιμούν, ας πούμε, την Αραβική Επανάσταση. Οι αραβικές εξεγέρσεις θεωρώ ότι επαναπολιτικοποίησαν τους πληθυσμούς εκείνους οι οποίοι είχαν αποπολιτικοποιηθεί μέσα από αυτή την κατάσταση που σας εξήγησα τόση ώρα. Επανέφεραν μοντέλα αυτοοργάνωσης, επανέφεραν μοντέλα πολιτικοποίησης των εκείνων πληθυσμών που είχαν ακυρωθεί ως υποταγμένοι, ως άβουλοι, ως τραυματισμένοι και χιλιαδιό. Επανέφεραν επίσης όμως στο προσκήνιο ενδιαφέροντα μοντέλα από την άλλη μεριά. Από την τρομοκρατία τέλος πάντων λεγόμενη, έτσι. Γι' αυτόν τον λόγο π.χ. ότι όταν ξέσπασαν οι αραβικές εξεγέρσεις, είχες πολλά αμέσως τις αγκάλιες. Γιατί θεωρούσε ότι πολιτικά ήταν εν δυνάμει σύμμαχή της, έτσι, απέναντι σε ένα καθεστώς απολυταρχικό και ξένο τέλος πάντων από τα δικαιώματα και τις δυνατότητες των αραβικών λαών. Το πρόβλημα είναι ότι το εξής, ότι πάλι κυρίαρχα μοντέλα ανάρρωσης της Μέσης Ανατολής έκρυψαν από τη δικιά μας τουλάχιστον ματιά το τι συνέβαινε στην Αίγυπτο π.χ. πριν ξεσπάσει η περίφημη επανάσταση ή εξέγερση του 25 Γενάρη. Έκρυψαν ότι εδώ και 10 χρόνια οι εργάτες της Μαχάλα π.χ. ή του Πορτ Σαΐντ είχαν πετύχει σημαντικές νίκες απέναντι στην αστυνομία του Μουμπάρακ και απέναντι στις ελίτ του εγκεκριτικού κράτους, κερδίζοντας δικαιώματα, οικονομικές νίκες, αλλά και νίκες στον δρόμο ενάντια στην αστυνομία, οι οποίες έγιναν θρύλος στην Αιγυπτιακή κοινωνία, με αποτέλεσμα πολλές από αυτές να είναι στο πίσω μέρος των ανθρώπων οι οποίοι επαναστάθησαν και κατάφεραν να νικήσουν την αστυνομία στους δρόμους του Καΐρου το 2011. Δεν ήρθε από το πουθενά αυτή η εξέγερση, με άλλα λόγια. Ήταν μια εξέγερση η οποία χτίστηκε τούβλο-τούβλο, έτσι, πέτρα-πέτρα, αν θέλετε, τέλος πάντων, πολλά χρόνια, απεργία-απεργία, φήμη-φήμη, 10 χρόνια πριν. Είναι λάθος η αντίληψη ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν απλά κινησμένοι, ήταν υποταγμένοι, ήταν άβουλοι και απλά ήρθε, ας πούμε, το Facebook ή το Twitter και τους ξύπνησε. Έχει σημασία ότι αυτές οι αναγνώσεις περάσανε και διαδοθήκανε, φυσικά. Έχει σημασία γιατί αν δεν ήταν αυτές, θα έπρεπε να μιλήσουμε με τη Μαχάλα και τα εργοστάσια της Μαχάλα και τους εργατικούς αγώνες της Μαχάλα ή του Πορτ Σαΐντ.
και το πώς οι εργάτες π.χ. στο Fort Said μπλοκάρανε πλοία για εβδομάδες και καταφέρουν, ας πούμε, να αναγκάζουν τα αφεντικά να δώσουν αυξήσεις στους μισθούς και πάρα πολύ καλύτερες, τέλος πάντων, δυνατότητες έτσι εργατικής διαπραγμάτευσης. Φυσικά, έτσι, ένα άλλο μοντέλο που συζητιέται σήμερα παντού είναι και η περίφημη Ροζάβα. Έτσι, η οποία επίσης είναι ενδιαφέρον μοντέλο και επίσης είναι ένας κίνδυνος για τα καθεστώτα της Μέσης Ανατολής. Ο λόγος λοιπόν για τον οποίο ο ISIS έχει σαν βασικούς εχθρούς το EPJ και την Hezbollah δεν είναι επειδή είναι Κούρδοι και Σιήτες. Τουλάχιστον αυτή είναι η άποψή μου. Ή μάλλον είναι Κούρδοι και Σιήτες, γι' αυτόν τον λόγο έχουν αντιθετικά μοντέλα κοινωνικής οργάνωσης, έτσι, στο μεγάλο βαθμό δηλαδή παραγόμενα από διαφορετικές αφετηρίες της αποπολιτικοποίησης, δηλαδή ενώ οι μεν κρατώντας την παράδοση σε ένα μεγάλο βαθμό των αραβικών εξεγέρσεων και στο θυμικό αλλά και, και στον τρόπο με τον οποίο αντιπραγματεύονται την καθημερινότητά τους, θεωρώ ότι η λύση από εδώ και πέρα για τον αραβικό κόσμο είναι η πολιτικοποίηση, δηλαδή να συμμετέχουμε όλοι μαζί με το μέτρο του δυνατού στην κοινή μας οργάνωση, στην κοινή μας ζωή, να συμμετέχουμε, να συζητούμε και να συναποφασίζουμε. Ο ISIS αυτή τη στιγμή θέλει να ειδικοποιήσει την πολιτική, ανάγοντάς της σε μια σφαίρα, έτσι, πέρα από την πραγματικότητα, τέλος πάντων, την καθημερινή, έτσι, ανάγοντάς της σε μια ηθική σφαίρα ηθικής καθαρότητας. Βασιζόμενος επίσης σε μοντέλα διαχωρισμού, σε ένα μεγάλο βαθμό, δηλαδή, όχι πέσεις μέλος, μάλλον έχει ενστερνιστεί μοντέλα του Pax Post Politica. Δηλαδή, το γεγονός ότι οι εκτελέσεις του ISIS γίνονται έτσι, με τον τρόπο που έχουμε δει, που εκτελεσμένοι φορούν τις στολές του Abu Ghraib, είναι ένα μήνυμα στη Δύση για τη δυνατότητα της τρομοκρατίας πραγματικά να κάνει αυτό που η Δύση λέει. Να παράγει σπεκτάκιουλα, όπως το λένε, έτσι, εντυπωσιακή θεαματική βία. Αυτό λοιπόν που οι ειδικοί της ειρήνης το λέγανε εδώ και χρόνια, ο ISIS το έχει κάνει πραγματικότητα. Ότι υπάρχει μια γενή σύγκρουση Σουνιτών-Σιητών. Σε ένα μεγάλο βαθμό ο ISIS λοιπόν ανάγεται ως μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία πάρα πολλών σενάριων που είχαν ήδη πριν, ας πούμε, να ανακυκλωθεί στους διαδρόμους και τις ακαδημαϊκές και τις θυμτακτικές, τέλος πάντων, κατηγορίες και αναλύσεις. Με αυτή την έννοια, και νομίζω ότι και θα κλείσω. Ο ISIS, αυτό που κάνει με την τρομοκρατία, παίρνει το ρόλο που έχουν δώσει οι δικοί της τρομοκρατίας στον τρομοκράτη και τον απεσταλώνει. Δηλαδή είναι στα πλαίσια αυτά ακριβώς, της αντίληψης, ότι είναι ένας τύπος ο οποίος δεν έχει πολιτική, κάνει πράγματα τα οποία δεν μπορεί να εξηγήσουμε. Υπάρχουν άλλες αναλύσεις που μιλάνε για αρχαϊκή βία, ξέρω. Δηλαδή ένα πράγμα που παίρνει από το παρελθόν, από κάπου σκοτεινό που δεν το καταλαβαίνει, τέλος πάντων. Δηλαδή, ενδιαφέρον έχει ότι με αυτή την έννοια το Ισλαμικό κράτος έχει καταλάβει, έχει κατανοήσει και έχει παραχθεί μέσα από τα μοντέλα που έχουν στον βαθμό πέσει πάνω στο κεφάλι των αρχικών πληθυσμών τόσα χρόνια τώρα. Θέλετε λοιπόν τρομοκρατία, σου λέει, οκ, θα την κάνουμε επί 10. Θέλετε να μας βάλετε όλους να είμαστε, ας πούμε, άλογα βαθιά, άλογα όντα. Βία μόνο και μόνο για στο όνομα της βίας, χωρίς να υπάρχει πολιτικός λόγος. Μάλιστα. Θέλετε να το κάνουμε και θεματικά στις τηλεοράσεις σας. Βεβαίως. Θέλετε να βάλουμε και τις στολές σας που μας δώσατε στο Abu Ghraib. Εκεί μας έχετε βάλει φυλακή για 10 χρόνια συναπτά, που μπορέσαμε να γίνουμε κιόλας και τα καλύτερα κολυτάρια και από εδώ και πέρα να συνεχίσουμε τέλος πάντων το Ισλαμικό κράτος μέσα από αυτές τις φυλακές σας και να πραγματώνουμε τον φόβο των δυτικών. Ναι. Δηλαδή, με αυτήν την έννοια δεν είναι ακριβώς, και νομίζω σε αυτό πρέπει να το διαφοροποιήσουμε, δεν είναι ακριβώς ο ISIS μία μαριονέτα των δυτικών, δεν είναι ακριβώς μία αντανάκλαση των τοπικών ιδιωτικών, που θα λέγανε διάφορα ανθρωπολόγοι, συντροφοί και συνάδελφοι. Είναι ένα πράγμα, έτσι, το οποίο έχει να απαντήσει σε μία κατάσταση πολιτική, έτσι, πολιτική-πολιτιστική, την οποία θεωρώ μπορεί να την εξηγήσει κανείς με αυτό που λέω. Υπάρξει πώς πολιτικά μια μεταπολιτική ειρήνη, έτσι, ενώ ο πόλεμος φυσικά συνεχίζονταν κανονικά σε άλλα μέρη και με άλλους τρόπους, απαντάει λοιπόν σε αυτό. Με αυτή την έννοια, αν βγάλουμε από τη μέση τα μοντέλα
τα οποία έχουμε συνηθίσει να συζητάμε, αν βγάλουμε από τη μέση τις πρακτικές των ειδικών που απολυτικοποιούν τη βία σε αυτό το βαθμό, θα είναι η Μέση Ανατολή πολύ πιο κοντινή μας. Η διαμάχη, για παράδειγμα, Σαουδικής Αραβίας, Ιράν, δεν θα είναι πια μια διαμάχη Σουνιτών, Σιητών, με την οποία εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε και πολλά, γιατί μόνο δεν έχουμε ζήσει στην Κερβαλά και δεν έχουμε περάσει να δούμε, ας πούμε, τον τάφο του Άλλη, ας πούμε, και του Χουσέιν, για να καταλάβουμε πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι σε ένα μεγάλο βαθμό διαφορετικά αντιτιθέμενα μοντέλα κοινωνικής οργάνωσης. Από τη μια, έτσι, ένα μοντέλο της Σαουδική Αραβία, που στην ουσία αυτό που κάνει είναι να δωροδοκεί τον πληθυσμό της στην υποταγή μέσα από τα κέρδη από το πετρέλαιο, έτσι, δίνοντας απλόχερα διάφορα άλλα hands-out, όπως το λένε, διάφορα άλλα προνόμια, σε αντιπαράθεση με τα μοντέλα τα οποία αναδείχθηκαν. Και εκεί ο ISIS ακριβώς είναι, δεν είναι ακριβώς σημαντικό, είναι ακριβώς αυτό. Είναι ένα μοντέλο επίσης το οποίο λέει στον πληθυσμό: κοιτάξτε να δείτε, αφήστε την πολιτική σε εμάς. Στους ηθικούς, καθαρούς ηγέτες. Το οποίο δεν είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που λέει ο Τραμπ. Έτσι. Ή άλλοι ηθικολόγοι, ας πούμε, της Δύσης, οι οποίοι θέλουν να ηθικολογήσουν, να ηθικοποιήσουν την πολιτική. Και εκεί λοιπόν οι συμμαχίες, δεν είναι ακριβώς η συμμαχία, έτσι, επί της θρησκείας. Είναι επί της. Και στο νομίζω ότι αυτό το τελικό είναι από τη μία ηθικολόγια της πολιτικής και από την άλλη πολιτικολόγια, ας πούμε, της ηθικής. Να το κλείσουμε έτσι. Δηλαδή και οι δύο, ας πούμε, προσπαθούν να καπαρώσουν τη δυναμική που άνοιξε μετά τις αραβικές εξεγέρσεις, τραβώντας όμως την πολιτική στα δύο της άκρη. Έτσι. Θα κλείσω εδώ και ελπίζω σε μια πολύ καλή κουβέντα. Εγώ τώρα, γιατί άφησα πάρα πολλά ζητήματα ανοιχτά, περιμένω πώς και πώς τις δικές σας παρεμβάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Καλή χρονιά με την προσπάθειά μας, βέβαια. Λοιπόν, δύο ερωτήσεις έχω να κάνω, επειδή δεν ήμουν από την αρχή, από ό,τι άκουσα είχε πολύ ενδιαφέρον. Η μία ερώτηση είναι, πώς βλέπουμε τον ανταγωνισμό Αμερικής αναδυόμενων δυνάμεων, Κίνας-Ρωσίας βασικά, να επενεργεί στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Συνοπτικά λέω ότι η άποψή μου είναι ότι αυτός ο παράγοντας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και ότι οι Αμερικάνοι ήξεραν ότι η πολιτική τους εκεί θα δημιουργήσει μπάχαλο. Δεν είναι θύματα της μπαχαλοποίησης. Η μπαχαλοποίηση ευνοεί τον βασικό τους ανταγωνισμό με τις κύριες δυνάμεις στις οποίες αντιπαρατίθενται. Δηλαδή τους Κινέζους και τους Αμερικάνους. Τους εμποδίζουν από το να έχουν πρόσβαση σε έναν πολύ μεγάλο ζωτικό χώρο. Αυτή είναι μια... Η δεύτερη ερώτηση είναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλα τα κινήματα τα οποία εκδηλώθηκαν σε αυτόν τον ευρύ χώρο από την Αφρική μέχρι την Μέση Ανατολή, ότι ανεξάρτητα από τις διαφορές που έχουν μεταξύ τους, ανεξάρτητα από τις επιρροές που δέχονται, θα μπορούσαμε όμως να πούμε ότι αν το δει κανείς λίγο από πιο ψηλά, ουσιαστικά αποτελούν μία συνέχεια του αντιαρικιακού αγώνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ερώτηση που τη βλέπω ίσως ως δύο σκέλη σε μία ίδια ερώτηση. Στην Μιλητό, θυμάμαι, μας είχαν φωνάξει για να συζητήσουμε με έναν σημαντικό ηγέτη της αντιπολίτευσης, ο οποίος μας εξηγούσε εκεί πέρα, τέλος πάντων, πώς εδώ οι Ρώσοι, οι Αμερικανοί, εδώ οι Κινέζοι, οι Γάλλοι, μπήκαν στην κατάσταση και μετά πώς... το ενδιαφέρον, αν έχει ένα ενδιαφέρον με αυτή την ιστορία, είναι ότι μας έλεγε ότι με τη νέα κατάσταση, έτσι, αυτό προ Παρισιού, οι Γάλλοι και οι Άγγλοι παλιοί βιοκράτες είναι εκτός παιχνιδιού. Όταν δηλαδή καλέστηκε η περίφημη Βιέννη,
για να συμφωνήσουμε στη Συρία. Οι Ρώσοι ήταν μαζί με τους Ιρανούς, τέλος πάντων. Ξαναμπήκαμε στο μεγάλο παιχνίδι, αυτό βλέπω. Έχουμε μια τάση. Θα το κάνουμε λοιπόν. Και μετά ήταν αντίον τους οι αποκόμιστες. Βέβαια δεν είναι ακριβώς εναντίον τους, δηλαδή για μια λογική ότι εντάξει, αφού εσείς καλύτερα τα βρίσκετε εκεί πέρα στην κατάσταση, ας αφήσουμε εσάς για προς το παρόν κτλ. Όπως και να έχει στην κουβέντα, ήταν απόντες οι Γάλλοι και οι Άγγλοι. Και θυμάμαι εκεί αυτός ο Σύριος, ο οποίος είναι έτσι αρκετά χωμένος στα πράγματα, όταν ρώτησε τους Ρώσους πώς και λείπουν οι παλιοί αποκράτες, εγώ ο Ρώσος είπε αφού τους κάνουν σαν Αμερικανούς, καλέσουμε εμείς, για ποιο λόγο. Μετά βέβαια είναι το Παρίσι, ο διαμαγείας και ούψ, μπήκε ο Λάρτ στη Σύρια. Και μπήκε στο τραπέζι με το ζόρι, έτσι, ελέω Άισις. Χωρίς σχόλιο ή καμία έτσι, από πίσω έτσι, ερμηνεία. Με αυτή την έννοια λοιπόν θα μπορούσε κανείς να πει ότι η Pax Post Politica είναι μια μεταπικευκρατική κατάσταση. Τελειώνει όμως. Με αυτή την έννοια λοιπόν όντως περνάμε σε μια μεταπικευκρατική Μέση Ανατολή. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα σταματήσουν κάποιες αποπολιτικοποιημένες τέλος πάντων αντιλήψεις για το πώς ο κόσμος Μέσης Ανατολής εξεγείρεται και θρά. Νομίζω ότι στην κουβέντα τουλάχιστον που κάνουμε στον ακαδημαϊκό χώρο η μεταπικιοκρατία ορίζονται περισσότερο ως η κατάσταση εκείνη στην οποία η πολιτική εκτελείται στη σφαίρα άλλων τεχνοκρατικών έτσι, αντιλήψεων και κατηγοριών και όχι ως πολιτική με την βαθιά και την συγκρουσιακή της ανταγωνιστική της έννοια. Με αυτή την έννοια, η Μέση Ανατολή περνάει ίσως σε μια μεταπικρατική φάση, αν θεωρούμε ότι οι αποκράτες οι παλιοί φεύγουν και έρχονται καινούργοι τέλος πάντων, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο φεύγουν τα παλιά κατέλα. Να εξηγούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δρούν και ζητούν αυτά που ζητούν. Για παράδειγμα, αν συνεχίσει το μοντέλο του Ισλαμοφασισμού να εξηγεί τη Μέση Ανατολή, είμαστε ακόμα στη φάση της μεταπικρατείας. Γιατί αρνούμαστε από τον κόσμο, έτσι, μια πολιτική αντίληψη η οποία πρέπει να αντιπαρατηρηθεί στα ίσα και όχι ας πούμε κατηγορίες ειδικές. Δηλαδή η κατηγορία εξήγησης του κόσμου είναι ακόμα βαθιά ριζωμένη σε εμάς, μέσα μας και σε πάρα πολλούς Μεσανατολίτες όπως και σε πάρα πολλούς Έλληνες. Έτσι, δηλαδή ότι γινόμαστε και έτσι, όντα πολιτικά απεικιοκρατούμενα με την έννοια ότι δανειζόμαστε κατηγορίες ηθικές περισσότερο, ηθοοικολογικές κατηγορίες για να εξηγούμε την κατάστασή μας, όπως π.χ. το χρέος, έτσι που είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα για το πώς η πολιτική κατάσταση ηθικοποιείται τέλος πάντων. Έτσι. Το χρέος είναι κάτι που πια δεν είναι πολιτικό, είναι σχεδόν κάτι το οποίο εσύ το χρωστάς και για αυτό το λόγο πρέπει να τρέπεσαι. Λοιπόν, αυτές οι κατηγορίες υπάρχουν και στην Ανατολή. Με αυτήν την έννοια νομίζω ότι γι' αυτό επιμένω να φύγουμε λίγο από τους Ρώσους, τους Αμερικανούς, τους Κινέζους κτλ. Και να δούμε λίγο πως οι κατηγορίες με τις οποίες οι Ρώσοι, οι Αμερικανοί, οι Κινέζοι και οι Έλληνες πολλές φορές διαβάζουν με κοινούς τρόπους το τι ακριβώς συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Με αυτήν την έννοια λοιπόν δεν έχουν και μεγάλους ανταγωνισμούς. Ο κύριος ανταγωνισμός είναι λοιπόν της πολιτικής, απ' τη μια, με τη ριζική της ρασιερική, αν θέλετε, έννοια που αλέφει τα πάντα και όλα είναι μέσα στο παιχνίδι, και μια ηθικολογικοποίηση της πολιτικής η οποία δεν έχει απαραίτητα σύνορα. Έτσι ξεκινάει από τη Δύση και πάει αυτή τη στιγμή και στη Μέση Ανατολή και φτάνει μέχρι την Κίνα και το Πεκίνο, ας πούμε. Δεν ξέρω αν είναι καταπληκτός. Όχι. Δεν θέλω να πω γνώμη, μια ερώτηση στα αλήθεια θέλω να κάνω. Γιατί νομίζω ότι το κέντρο της τοποθέτησης και της προοπτικής μας έδωσης είναι να μας εξηγήσεις πως υπάρχει μια πολλών λογιών με πολλούς τρόπους εκφρασμένη προσπάθεια να αποπολιτικοποιηθεί αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Και μάλιστα να ενδυθεί το μαδία μια θρησκευτική διένεξη. Νομίζω το κεντρικό επιχείρημα του Νικόλα που... νομίζω ότι το κεντρικό επιχείρημα του Νικόλα που είναι και αυτό που θα είχε νόημα να συζητήσουμε γιατί ο καθένας μας έχει πολλά άλλα στο μυαλό του ενδεχομένως, αλλά αυτό είπε ο Νικόλας και πάνω σε αυτό θα ήθελα να εκφράσω μια ερώτηση και είναι ότι στην ουσία μια
σειρά από συγκρούσεις και διενέξεις, οι οποίες έχουν πολιτικό κοινωνικό περιεχόμενο, μεταφραστήκαν σε θρησκευτικές. Και όλη αυτή η επιχείρηση είναι αυτή που αποπολιτικοποιεί την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Εκείνο που θα ήθελα να ρωτήσω, ειλικρινά αναρωτιέμαι πώς μπορούμε να το ερμηνεύσουμε, είναι ο τρόπος με τον οποίο συγκεκριμένα η θρησκεία, οι θρησκείες, όχι μία, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι πολλών λογιών διαφορές ανάμεσα στις θρησκευτικές πεπιθήσεις, μεσολαβούν στις πολιτικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή. Γιατί υπάρχει στα αλήθεια ένας κίνδυνος να χάσουμε, να γυρίσουμε λίγο εύκολα, δεν λέω το κάνει ο Νικόλας καθόλου, να γυρίσουμε λίγο εύκολα στην παλιά καλή ιδέα ότι η θρησκεία είναι φενάκι. Έτσι, και κρύβει τις πραγματικές αιτίες των συγκρούσεων. Δεν λέω σε καμία περίπτωση ότι αυτό είπε ο Νικόλας, είπε κάτι πολύ πιο πολύπλοκο από αυτό. Αλλά πώς οριοθετούμαστε απέναντι σε αυτό, Νικόλα? Πώς δηλαδή βλέπουμε το πράγμα, ότι παίζει ένα ρόλο αυτή τη στιγμή η θρησκεία? Π.χ. είπες κάτι πολύ ενδιαφέρον για μορφές οργάνωσης. Υπάρχουν μορφές οργάνωσης κοινωνικές, οι οποίες μεσολαβούνται από θρησκευτικές απόψεις και πεπιθήσεις. Και γιατί όχι στο κάτω-κάτω, δηλαδή και μισοράματα έχουμε, ας πούμε. Και πώς αυτές συνδυάζονται ενδεχομένως με αντίπαλες θρησκευτικές σέκτες ή στάσεις, οι συμπεριφορές. Παίζει λοιπόν ρόλο μια πολιτικοποίηση της θρησκείας, εκτός από την αποπολιτικοποίηση της θρησκείας ή την θρησκευτοποίηση ενδεχομένως της πολιτικής που κάνουν οι άλλοι απέναντι. Ευχαριστώ, Σταύρο, για την ερώτηση. Είναι πραγματικά σημαντικό να το ορίσουμε αυτό. Μία πρώτη απάντηση είναι ότι αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, έτσι, και νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο, δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη αντίληψη ότι είναι το πολιτικό Ισλάμ. Αν υπάρχει μια μάχη μεταξύ, ας πούμε, του ISIS και της Hezbollah και των υπολείπων, είναι να περάσει, είναι στη μάχη το τι ακριβώς είναι το πολιτικό Ισλάμ. Και το πολιτικό Ισλάμ, με την έννοια πια, ως μορφή οργάνωσης όχι μόνο της κοινωνίας, δηλαδή όχι με την έννοια αυτό που λέμε ενός νομικού συστήματος, έτσι, κανόνων, που σε ένα μεγάλο βαθμό το Κοράνι είναι ένα νομικό σύστημα με δικαιοσύνη κάποιες εποχές, έτσι εννοείται, και είναι σε ένα μεγάλο βαθμό βασισμένο στη δικαιοσύνη, αλλά και πώς ακριβώς καταλαβαίνουν αυτοί οι λαοί τη συνύπαρξη, έτσι, μέσα στη Μέση Ανατολή, τη μεταπιοκρατική συνύπαρξη, έτσι. Ποια είναι η συμπεριφορά τους απέναντι στα σύνορα, ποια είναι η συμπεριφορά τους απέναντι στη Δύση και απέναντι και στους ταυτότητες, οι οποίες η Δύση πολλές φορές επιβάλλει σε αυτούς τους λαούς. Με αυτή την έννοια, το πολιτικό Ισλάμ είναι το ζητούμενο του ορισμού, όπως είναι η θεολογία της απελευθέρωσης στην Νότια Αμερική. Όπως είναι για πάρα πολλούς μη δυτικούς, έτσι, οι χριστιανικές ρίζες του δυτικού πολιτισμού. Δηλαδή για πάρα πολλούς ανθρώπους, έτσι, που έχουν μια ιστορική ματιά στη Δύση. Η Δύση δεν είναι κοσμική, είναι βαθιά χριστιανική. Και φαίνεται όχι μόνο στις συγκρούσεις της, αλλά φαίνεται και στον τρόπο που έχει οργανωθεί η ίδια κοινωνία και η ηθική της. Η θρησκεία λοιπόν είναι παντού. Είναι τόσο στη Δύση, και στον διαχωρισμό, συντρόφε, όσο και στην Ανατολή. Λοιπόν, ας κάνουμε την κουβέντα για τη θρησκεία λοιπόν ως πολιτική αυτή. Αυτό είναι η κουβέντα. Τώρα, τι γίνεται, ενώ κάποιες ομάδες, αυτή είναι τουλάχιστον η άποψή μου, βάζουν τη θρησκεία στο τραπέζι και λένε, ωραία, ας δούμε σε ποιο βαθμό το Ισλάμ είναι κάτι καλό για να οργανώνουμε την κοινωνία μας, ως πού είναι αυτό καλό, ως πού δεν είναι, έτσι, ποιο είναι ακριβώς αυτή η εκδοχή του Ισλάμ που μας κάνει σήμερα, έτσι, και εκεί για παράδειγμα συγκρούονται όχι μόνο οι Σουνίδες με τους Σιήτες και μεταξύ των Σιητών, ας πούμε, υπάρχει μεγάλη κουβέντα και με διαφορετικές αντιλήψεις για το ποια είναι, ας πούμε, η πιο δίκαια μορφή του Ισλάμ. Και αν μη τι άλλο, το Ισλάμ δεν έχει καταρχήν ιεραρχική μορφή, έτσι, οργάνωση, δεν έχει ένα πάπα. Υπάρχουν διαφορετικοί σεΐχηδες ανά την περιοχή που μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχουν δικιά τους αντίληψη και το δικό τους κόσμο, έτσι, που τους ακολουθεί τέλος πάντων ως ηθικά μοντέλα, τέλος πάντων, έτσι, και η οποία αντιπαραδίδεται με τους άλλους επίσης στην ίδια θρησκεία. Και βάζουν τις φέτες, πάντες, τέλος πάντων. Λοιπόν, το Ισλάμ λοιπόν με αυτή την έννοια ή θα γίνει ένα μαύρο κουτί, όπως είναι στον ISIS και στη Σαουδική Αραβία, αποκλεισμένο από μερικούς ειδικούς, πάλι ειδικοί είναι στην περίπτωση, οι οποίοι αυτοί λένε το τι ακριβώς είναι Ισλαμικό και τι δεν είναι, βασισμένο σε ηθικολογικές κατηγορίες, και όποιος δεν είναι ηθικολογικά καθαρός αποκεφαλίζεται,
ή θα είναι κάτι πολύ πιο ανοιχτό, κάτι πολύ πιο ανοιχτό στην άμεση και συνεχόμενη τέλος πάντων ενιοδότησή του και νορματοδότησή του, που νομίζω ότι αυτή τη στιγμή παίζεται σε ένα μεγάλο βαθμό από την Χεζμπολά μέχρι και, και τη Ροζάβα. Όπως ακριβώς η ίδια μάχη δίνεται στην Μέση Ανατολή, η ίδια μάχη δίνεται και στην Βαλτική Αμερική. Με άλλα λόγια, δεν ξέρω αν έτσι, αυτό είναι ξεκαθαρό. Το πρόβλημα είναι ότι το Ισλάμ στη Δύση έχει δαιμονοποιηθεί και εκεί είναι αντελισκόστα η ερώτηση ότι για πάρα πολύ κόσμο της Δύσης, έτσι, το πολεμικό Ισλάμ, το οποίο αυτή τη στιγμή βγαίνει μπροστά ως πολιτικό Ισλάμ, ως μια πολεμική εκδοχή του Ισλάμ, όπως ήταν και εδώ πέρα, οι δικοί μας, δηλαδή το 1993, ήταν έτοιμοι στα πάντες έτσι να πάρουν τα όπλα. Δηλαδή, άμα συνεχίζουν ο πόλεμος, θα είχαμε εδώ πέρα επίσης μια ένα ορθόδοξο πολεμικό, όπως το λένε, δόγμα. Και θα μιλάγαμε επίσης έτσι, ή θα μιλάγανε ξένοι μόνο για εμάς, γιατί εμείς θα πάρουμε τα όντα για τα οποία μιλάνε άλλοι. Έτσι, γιατί ποτέ είναι πάντα κάποιοι άλλοι που μιλάνε για εμάς. Τέλος πάντων, με άλλα λόγια, είναι ο πόλεμος, ξαναλέω, ο οποίος ριζοσπαστικοποιεί τέλος πάντων, το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου η έννοια, γιατί ακριβώς ενέχει προβληματικές μεριές όσον αφορά ας πούμε, το τι σημαίνει ριζοσπαστικοποίηση και ενέχει γενικά έτσι μια ιστολογική μεριά, όπως τη διαβάζω, αλλά δεν είναι ανάγκη τέλος πάντων να δεχτούμε αυτό. Είναι όμως πάνω στο τραπέζι αυτό. Αυτή τη στιγμή το πολιτικό Ισλάμ είναι πάνω στο τραπέζι και αν μεγάλες μάχες γίνονται και μεταξύ των διαφόρων τέλος πάντων γίνονται στο πώς ακριβώς το πολιτικό Ισλάμ μπορεί να αναδειχθεί σε μια δύναμη πολιτικής οργάνωσης κοινωνίας και προχωρήματος τέλος πάντων και σε μη πάρξη. Καλησπέρα. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να σας ακούσω πριντάλλα. Δεν σας είπα ότι σε αμήνε. Απλά θέλω να πω δύο λόγια που πρέπει. Λέγομαι Μουσλέμ Ιμπραήμ, είμαι εκπρόσωπος στο κόμμα Δημοκρατικής Ένωσης από Ροζάβα, το μεγαλύτερο κόμμα στη Ροζάβα και το αρχιτάκτο να την πολιτική κατάσταση που είναι και που είναι αυτή τη στιγμή επικρατάει στην Βόρεια Συρία, Ροζάβα. Η συζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη και δεν μπορεί κανείς να φύγει. Απλά εγώ θα κεντρωθώ σε ένα πράγμα, ότι η Δύση και η Ευρώπη δεν θέλουν να πολεμήσουν στην αλήθεια το Ισλάμ, γιατί να πολεμήσει το Ισλάμ που υπάρχει εκεί, δηλαδή σαν μορφή Ισλαμοφαρισμού που υπάρχει, πρέπει πρώτα απ' όλα να πολεμήσει τις ιδεολογίες που αυτή τη στιγμή διδάσκονται και στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστήμιο Αλάζα, στη Σαουδική Αραβία και άλλα αυτά, ό,τι κάνει το ISIS υπάρχει θεωρητική βάση για αυτό. Και ό,τι κάνει το ISIS το κάνει και στη Σαουδική Αραβία. Που όσα μπορεί να είναι απίστευτο, αυτή τη στιγμή ένας επίτροπος επέφερε επίτροπος στην ΟΕΕ είναι στο Εβάραβα, στη Σαουδική Αραβία, διότι πρόσφυγε την ανθρώπινα δικαιώματα. Ίδια, ίσως πολλές φορές κάποιοι λένε ότι το ISIS είναι πιο δημοκρατικό από τη Σαουδική Αραβία. Γιατί στο ISIS μπορεί μια γυναίκα να οδηγήσει αυτοκίνητο. Στη Σαουδική Αραβία δεν μπορεί να οδηγήσει δηλαδή. Τότε για να μπορούμε να νικήσουμε αυτή η ιδεολογία, αυτό το φασισμό, αυτό πρέπει να προετοιμαστεί η θεωρική βάση, να αλλάξει η θεωρία, αυτά τα παιδιά να μην μεγαλώνουν με το μίσος, να μην μπαίνουν στα σχολεία και αυτό είναι μεγάλη κουβέντα και θέλει μεγάλη δουλειά. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν είναι θρησκευτικό, το κάνανε θρησκευτικό. Δεν υπήρχε, δηλαδή, ο πόλεμος κανονικά ξεκίνησε η Αραβική Άνοιξη σαν άνοιξη των λαών. Αλλά στη συνέχεια μπήκαν όλοι αυτοί, όσα μπορεί να είναι παράδοξο, αλλά η Δύση με τους καθεστώς εκεί, με τη Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Ιράν, κατά βάθος όλοι συμφωνούν σε ένα, ότι θα πολεμήσουν τη δημοκρατία, θα πολεμήσουν τους λαούς. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει το παλιό πόλεμο μεταξύ το καπιταλισμό και το σοσιαλισμό. Δεν υπάρχει πόλεμο σε ιδεολογίες, υπάρχει πόλεμο σε φροντολογίες.
μόνο τα συμφέροντα. Και είναι ένα πόλο, αλλά απλά μέσα σε αυτό το πόλο υπάρχει ένα διχασμό. Επειδή αυτά τα κοσμικά καθεστώσα, καθεστώς όπως η Τουρκία και το Ιράν, που ήταν καθεστώς έθνος, ένα έθνος, ένα κράτος, μια σημαία, μια θρησκεία, αυτό πια δεν συμφέρει στους δυτικούς. Δεν έχουν πρόβλημα να τα αλλάξουν. Δηλαδή δεν έχουν πρόβλημα οι Κούρδοι να κάνουν την γλώσσα τους ή να πάρουν κάποιες βαθμούς δημοκρατία. Παλιά είχαν, τώρα δεν έχουν πρόβλημα. Η Τουρκία όμως και η Ιράν ειδικά, ακόμα παλεύονται να μην είναι αυτό το καθεστώς. Δεν αναγνωρίζουν ταυτότητα των λαών, δεν αναγνωρίζουν ταυτότητα θρησκευτικές. Εμείς σαν κουρδικός λαός, επειδή ήμασταν οργανωμένοι και κάνουμε μια αγώνα που έχουμε ξεκινήσει εδώ και 30 και 40 χρόνια, το Εθνικό Απολευτικό Κίνημα των Κούρδων είχε ξεκινήσει με το Ωτζαλάν από την Τουρκία και έχει απλωθεί σε όλη την Μέση Ανατολή σχεδόν τώρα, μπορούσαμε να πάρουμε μια σωστή φάση, σωστή απόφαση ότι θα είμαστε κατά τους δύο άξονες που δεν υπάρχουν τώρα, το σιτικό και το σουνιτικό. Και εμείς θα είμαστε με το λαό. Και καταφέρουμε βάσει αυτό, πρώτα οργανώθηκε ο κουρδιστικός λαός στην Ροζάβα, με μεγάλη βοήθεια βέβαια το κόμμα το ΠΚΚ, μετά, ειδικά μετά την ηρωική μάχη, την Κόβανη, η νίκη στην Κόβανη, καταφέραμε να αναγκάζουμε τους δικητικούς να κατά κάποιο τρόπο να μας βοηθήσουν, σε έναν βαθμό που δεν είναι αυτοί βέβαια, γιατί. Και αυτή τη στιγμή καταφέραμε να οργανωθούμε μέσα στη Συρία, δημιουργήσαμε δύναμη της Δημοκρατικής Συρίας, συμβούλια της Δημοκρατικής Συρίας, που μέσα σε αυτό είναι οι Κούρδοι, είναι οι Άραβες, είναι οι Χριστιανοί, είναι οι Τουρκουμάνοι ακόμα που οι Τούρκοι που εμφανίζονται σαν προστάτες τους. Όλοι μαζί τώρα προχωράμε και ενωθούμε κάθε μέρα χωριά και έδαφος Συρία. Και άμα δείτε στις τηλεοράσεις που δεν δείχνουν πώς δέχεται ο Συριακός λαός, ανεξάρτητα από την εθνικότητα του, ανεξάρτητα τις δύναμες αυτές με λουλούδια και με, δηλαδή, πάνε οι γυναίκες να αγκαλιάζουν τα παιδιά, παλικάρι, αλλάτε, να μας ελευθερώσετε. Και πολύ σύντομα θα ελευθερώσουμε όλες τις περιοχές, αλλά αυτό θέλει βοήθεια, θέλει μεγάλη βοήθεια από σας. Αυτό που έχουμε ανάγκη εμείς τώρα, ένα μεγάλο κίνημα αλληλεγγύης και ειρήνης. Αυτό οι ευρωπαϊκές λαοί μπορούν να κάνουν, να μας υποστηρίξουν με αυτόν τον τρόπο. Κίνημα αλληλεγγύης και ειρήνη. Άμα αρχίζουν να ξεκινήσουν σε όλη την Ευρώπη μεγάλα συναλλακτήρια για την ειρήνη, τότε θα μπορούμε και εμείς να νικήσουμε και να φέρουμε την ειρήνη στη Συρία και να εισχάσει αυτός ο λαός. Βέβαια, βλέπουμε από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Δύση δείτε ψάχνουν λύση για την ειρήνη στη Συρία, υποστηρίζει την Τουρκία που κάνει τα ίδια τώρα κατά το κουρδικό λαό στη Βόρεια. Αυτή τη στιγμή πολλές πόλεις του Κουρδιστάν είναι αποκλεισμένοι, δεν έχουν ρεύμα, σκοτώνουν παιδάκια. Ακριβώς αυτό που έκανε ο Άσαντ στη Συρία τα κάνει τώρα ο Ερντογάν στην Κουρδιστάν. Διάκοψε την ειρήνη εδώ και 10 μήνες. Δεν έχει καμία επαφή με τον Ωτζαλάν, δεν ξέρουμε τι γίνεται μαζί του και έχουν αποφασίσει να σε λίγο θα έχουμε μεγάλο κύμα προσφύγων από την Τουρκία. Χώρα που πήρε 3 δις και αρχίσαν οι διαδικασίες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά ήταν μια από τις πιο ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις που είχα ακούσει εδώ πέρα. Δηλαδή για την παραγωγή της εικόνας Μέσης Ανατολής από τα συμφραζόμενα της Δύσης και για την αποχώρηση του πολιτικού από πάρα πολλές αναλύσεις που γίνονται εδώ πέρα. Αυτό μας καθιστά, ας το πούμε, μας βάζει μπροστά σε 2 δρόμους. Ο πρώτος είναι διαπίστωσης. Και ο δεύτερος είναι της πράξης. Δηλαδή το πώς μπορούμε πλέον ως υποκείμενα της Δύσης να αλλάξουμε τους όρους
της παραγωγής αυτής της ταυτότητας, γιατί αυτό νομίζω ότι είναι το καθοριστικό. Όταν λέμε δηλαδή εμείς ότι είμαστε οριστικά αδιαπραγμάτευτα άθρησκοι και άθροι, δεν το κάνουμε από όρους ιδεολογίας που θα μπορούσε να ήταν το εύκολο. Το κυριότερο είναι ότι δεν δεχόμαστε ως αρχή συγκρότησης των κοινωνιών, τον αποκλεισμό και μια αφήγηση που δεν περιλαμβάνει τον άνθρωπο. Επίσης έχουμε αντιληφθεί ότι οι κοινωνίες που έτερο προσδιορίζονται έχουν φτάσει σε ένα όριο. Όπως έχει φανερωθεί και στις δυτικές κοινωνίες, η ανάθεση και η εκπροσώπηση έχουν φτάσει σε ένα οριστικό όριο. Όπως η διαχείριση του κράτους κτλ. Στη βάση αυτή λοιπόν της πολύ καλής τοποθέτησης, θα ήθελα να σκεφτούμε πάνω σε αυτό, στον δυτικό άνθρωπο δηλαδή. Δεν είναι δυνατόν να αγνοούμε, βέβαια ο οριενταλισμός, η παραγωγή της εικόνας της Ανατολής από τη Δύση είναι πολύ παλιά ιστορία, και δεν είναι δυνατόν να αγνοούμε εμείς ότι ένας από τους βασικούς πυλώνες της παραγωγής του οριενταλισμού ήταν η θεωρία των, των σταδίων του Μάρξ. Όπως και ότι ο Μάρξ ήταν ένας από τους που σε κάποια περίφημα άρθρα του υπέρ της αποικιοκρατίας στην Ινδία και τα λοιπά, έτσι είναι γνωστά πράγματα. Και τι σήμαινε για τις δυτικές κοινωνίες η ψήφος σύσσωμης της γαλλικής αριστεράς υπέρ της κατάστασης εξαίρεσης του Ολλάντ. Μια τομή στο μεταπολεμικό σκηνικό που όριζε τη δυνατότητα των κοινωνιών να απευθύνεται στην αριστερά για τα δικαιώματα. Αυτό καταλύεται. Σημαίνει ότι πλέον τα δικαιώματα θα πρέπει να τα περασπίζονται ευρύτεροι με τοπικοί σχηματισμοί που θα αρνούνται να μπουν σε αυτό το διαχωρισμό από την κοινωνία. Θα πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Έγινε κάτι φανερό από αυτές τις κρίσεις και υπόθηκε εδώ από τον σύντροφο, ότι έγινε ξεκάθαρο ότι είναι το τέλος των μεταπολεμικών διευθετήσεων. Των διευθετήσεων που τόσο ωραία είχαν βολέψει τα πράγματα, σύνορα κτλ. Διότι θα πρέπει να ερμηνεύσουμε και τους όρους της διάλυσης των κρατών στη Μέση Ανατολή, έτσι. Επίσης, έχουμε μια απώλεια της ικανότητας ενσωμάτωσης απομείωσης των δυτικών κοινωνιών. Από διάφορους ανθρώπους, παραδείγματος χάρη, τελευταία επίθεση που έγινε 6/1 με νεκρό από την αστυνομία των δράστη στο Παρίσι, έχει ένα υπέροχο βιογραφικό που ακριβώς αποτυπώνει αυτό. Ο άνθρωπος αυτός είχε αφήσει δακτυλικά αποτυπώματα από μια ληστεία το 2013 και είχε γεννηθεί το 1995, λέει το βιογραφικό, στην Καζαμπλάνκα. Και ήταν άστεγος. Έτσι, οι πλήρης μη οριοθέτηση και τα λοιπά. Και θα πρέπει να σκεφτούμε πάνω στην ευκολία μετάβασης των λεγόμενων δυτικών δημοκρατιών σε μια νέα πολιταρχία με την κατάσταση εξαίρεση να καταλαμβάνει όλο και μεγαλύτερα πεδία της ζωής των ανθρώπων. Επομένως, ο δυτικός άνθρωπος, αν θέλει να σταθεί πάνω σε αυτή την ανάλυση, θα πρέπει να αντιληφθεί ότι ήρθε η ώρα να βγει από τα στερεότυπα και να συγκροτήσει ευρύτερα σχήματα που θα αρνούνται την ανάθεση και θα δώσουν άμεσο ρόλο συγκρότησης της ζωής στην ελευθερία και στην άμεση δημοκρατία. Ευχαριστώ. Μια κουβέντα μόνο για την πρώτη μεριά της υποθέτησης. Νομίζω ότι έχει μια ενδιαφέρουσα προοπτική να δούμε σοβαρά το θέμα της θρησκείας ως ηθική και όχι απαραίτητα ως ένα απότροχο, ας πούμε, των προδιαχωριστικών κοινωνιών. Αυτό που βάζει παντού στον υπόλοιπο κόσμο ως ζήτημα και όχι ως ζητούμενο και όχι ως δεδομένο από την Αττική Αμερική μέχρι την Μέση Ανατολή είναι ότι η πολιτική βάση της Δύσης είναι όντως ο άνθρωπος, ο λευκός, δυτικός άνθρωπος ενάντια σε όλους τους υπόλοιπους. Και αυτό είναι βαθιά χαραγμένο στην κοσμική αντίληψη της Δύσης.
είναι βαθιά λοιπόν θρησκευτική, σχεδόν ο τρόπος με τον οποίο η ηθική της Δύσης αναπαράγεται κάθε φορά σε κάθε πολιτική της αντιπαράθεση. Όταν λοιπόν βάζει κανείς θρησκεία στο παιχνίδι, στην κουβέντα, δεν την βάζει απαραίτητα με όρους θεοκρατίας. Την βάζει με όρους πολιτικοποίηση της ηθικής. Δηλαδή, σε ποια ηθικά μοντέλα θεωρούμε ότι μπορούμε να πολιτικοποιήσουμε, θέλουμε, ως παγκόσμια κοινωνία και όχι ως απαραίτητα μια κοινωνία μεταναποτιστική. Δηλαδή, με άλλα λόγια, μια κοινωνία λευκών, ας πούμε, αμπιοκρατών. Γιατί σε αυτό το πράγμα, ας πούμε, δεν έχει τελειώσει. Τέλος πάντων, απλά θέλω να πω ότι δεν θεωρώ ότι είναι θρησκεία εναντίον του κράτους η κουβέντα, είναι θρησκεία εναντίον, νομίζω ότι αυτό είναι όλη η τοποθέτηση μου εδώ, στον βαθμό που θέλω να συζητήσουμε, ότι πώς κανείς βάζει την ηθική στη συζήτηση και η θρησκεία σε ένα μεγάλο βαθμό στις υπόλοιπες κοινωνίες είναι ένα ανοιχτό ζήτημα. Στη Δύση θεωρείται κλειστό black box, αλλά στη βάση της δυτικής κοινωνίας είναι βασικά μια βαθιά χριστιανική και βαθιά ρατσιστική ηθική. Λοιπόν, υπάρχει ας πούμε η εύκολη παραδοσιακή ανάλυση που με βάση αυτή μπορεί να εξηγήσει όλα τα φαινόμενα σε όλο τον πλανήτη και η οποία θέλει να προσαρμόσει φυσικά τις πραγματικότητες που γίνονται και τα βιώματα που αναδύονται διαμέσου του πολέμου των συγκρούσεων να τις προσαρμόσει στο γνωστό αντιυπεριαλιστικό αθνικό-αντιδευτερωτικό μοτίβο. Πέραν του ότι και αυτή η ανάλυση και στην εποχή της ήταν λάθος, εξακολουθεί και σήμερα, αλλά σήμερα σαν καταφύγιο μιας πολιτικής και υπαρξιακής, δεν εννοώ προσωπικής υπαρξιακής, ανεπάρκειας. Είναι δηλαδή ένα καταφύγιο, το οποίο δεν μπορεί να εξηγήσει τίποτα. Και για να μην πέσουμε στην παγίδα των αναλύσεων οι οποίες γίνονται και πολλαπλασιάζουν ας πούμε το θέαμα της πραγματικότητας, δηλαδή πριν ξεσπάσει ο πόλεμος και μην την πούμε και καθορίσουμε κιόλας όπως είπες ας πούμε στην ανάλυση σου και καθορίσουμε και τις παρατάξεις των συγκρούσεων. Γι' αυτό θα πω το εξής εγώ. Φυσικά όλες οι θρησκείες έχουν κοινωνικό περιεχόμενο. Φυσικά όλες οι θρησκείες έχουν κοινωνικό κράτος. Απευθύνονται στο μεσαιτό κόσμο. Και η Ορθόδοξη Εκκλησία και οι Ισλαμικές θρησκείες και όλες οι θρησκείες. Έχουν νόημα δηλαδή σήμερα γιατί παρεμβαίνουν στο μεσαιτό κόσμο. Είτε με νοσοκομεία, είτε με κοινωνικό κράτος, όπου έχει το έλλειμμα του κοινωνικό κράτος, είτε με ιδρύματα. Πολύ αξιόλογα. Πολύ συμπληρωματικά δηλαδή. Αυτό είναι ένα background. Από εκεί και πέρα όμως, θα πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Πέρα ας πούμε από τις αναλύσεις της συμφεροντολογίας του υπεραλισμού κλπ. Που θέλουμε πάντα να ενοχοποιούμε κλπ. Τη Δύση κλπ. Εμείς που δεν είμαστε και Ανατολή, κακώς το λέμε αυτό, δεν ξέρω τι. Δηλαδή, αν έχει αποδοκιμαστεί τώρα τελευταία το ανατολικό ορειοτεραλιστικό, η Ελλάδα έχει αποδοκιμαστεί πολύ κάθετα και πολύ συγκεκριμένα. Ναι, μπορούμε να πούμε για βαλκανικό ταπεραμέντο, σε καμιά περίπτωση για ανατολικό. Γιατί ήμουν και στην Κωνσταντινούπολη 8 μέρες και κατάλαβα πολλά. Ναι, μέσα στα πουλά για ανατολικό, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να κατηγορήσουμε μόνο τους δυτικούς ευθαρσώς, διότι συνέβαλαν στο να καταρρεύσει κάθε τι το κοσμικό σε εκείνες τις περιοχές. Κατέρρευσε κάθε τι το κοσμικό, το οποίο, έστω και σε ένα πλασματικό επίπεδο, δημιουργούσε αυτό το κοινωνικό δεσμό ή το πολιτικό δεσμό, τους κοινωνικούς δεσμούς που λέμε, που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της κοινωνίας. Τον κοινό προσανατολισμό, την κοινή διατροφή κλπ. Κλπ. Τα ξέρετε και από εμάς. Πριν έχουμε τραγουδία αυτή η ανάπτυξη του καπιταλισμού, υπήρχε κοινωνικός δεσμός, μετά ήρθε εξατομίκες κλπ. Εν πάση εμείς κρατιόμαστε σε ένα επίπεδο άλφα κλπ. Εκεί όμως έσπασαν οι κοινωνικοί δεσμοί. Διαλύθηκε η ζωή. Ήρθε η θρησκεία και ήρθε με πολύ δυνατό και πολιτικό τρόπο. Ως δεσμός. Ακριβώς αυτό το πράγμα έγινε. Δεν υπήρχε άλλος
δεσμός, ούτε πολιτικός, ούτε ιδεολογικός, προκειμένου να ξαναλειτουργήσουν οι κοινωνίες. Γιατί στην καθημερινότητα ενός ανθρώπου, πέρα δεν θέλει να είναι μόνος του, απαιτεί το δεσμό με όλους τους τρόπους. Εδώ τον έχουμε διαμέσου στο κράτος, διαμέσου αυτό που ζητάμε συνέχεια. Να έχουμε συντάξει, να έχουμε δικαίωμα, να έχουμε μετάλλον, να είμαστε διαβασμένοι κλπ. Λοιπόν, εκεί έγινε αυτό. Δεν θέλω να φιλιαρίσω πάνω σε αυτό, γιατί θα καταλήξω με μια συγκεκριμένη θέση. Έχουμε λοιπόν εξάλλου παλιότερα δεσμούς κατάρρευσης των κοινωνιών. Έπαιζε ρόλο μηχανισμός ιδεολογίας. Δηλαδή, δεκαετία του 30, βασικός δεσμός ήταν όλες οι ιδεολογίες. Και μία από αυτές ήταν ο σοσιαλισμός. Και κοινωνικά κράτη και τα πάντα έκανα. Δηλαδή, οι ιδεολογίες δεν είναι μόνο στο επίπεδο του αισθητού, του υπεραισθητού, είναι και το εξωτερικό αισθητού. Τα πάντα έκανε ο Χίτλερ. Και μετά έφτιαξε φούρνους και λοιπά. Μετά έκανα. Άρα λοιπόν, έχουμε αυτό το δεδομένο ότι εκεί αυτή τη στιγμή κάποιες κοινωνίες λειτουργούν με βάση ένα δεσμό και έχουν ένα προσανατολισμό σε αυτή την αλφα κατεύθυνση. Ωραία, είναι και Αμερικάνοι από πίσω και λοιπά, αυτά ας τα αφήσουμε, διότι δεν μας αφορούν. Γιατί δεν μας αφορούν? Διότι ο πόλεμος έχει ξεσπάσει. Πού έχει ξεσπάσει τώρα ο πόλεμος και πού εμείς συνδεόμαστε με αυτόν? Και εκεί θα πρέπει να δείξουμε την αλληλεγγύη μας και την έμπρακτη. Και αν δεν την δείχνουμε σε ποσότητες σωματικές όσο πρέπει μέχρι τώρα, είναι γιατί υπάρχουν κάποια εγγενή προβλήματα διαμεσολαβητικά. Είναι ο ρόλος του ΠΚΚ με τον Λόγια, ο οποίος ναι μεν το ΠΚΚ έχει αλλάξει, αλλά ωστόσο κανένας δεν είναι διατεθειμένος προς το παρόν να ενισχύει οικονομικά κλπ. Με αποχαιριά αυτά τα σχήματα. Είναι η Ροζάβα. Η Ροζάβα έχει ένα πρόταγμα. Μαζί με την Ροζάβα όμως είναι και καμιά δεκαπενταριά εγωσκουριά μέσα από την Ανατολική Τουρκία, η οποία έχουν κηρύξει αυτονομία τον Ιούλιο και έχουν ενωθεί. Δηλαδή έχουμε εδώ και από συνδυακές αντιπολιτεύσεις κλπ. Έχουν κάνει ομοσπονδίες και το χώρο ομοσπονδιακά, κάπως φεδεραλιστικά, πολιτικά. Και αυτό επιτρέπει να συμμετέχει όποιος θέλει. Έχει μια πόρτα ανοιχτή που θα λέει και ο Σταυρίδης και αναφέρομαι στους Ζαπατίστας. Όταν έσκασαν δηλαδή οι Ζαπατίστας, δεν είπαμε είναι πολύ μακριά, είναι ζούγκλα, είναι Ανατολή, είναι κάτω, είναι πάνω. Ήταν σαφές το πρόταγμα εκείνο. Ενωθήκανε οι Ζαπατίστας με βάση ένα δεσμό και παραδοσιακό αλλά και σύγχρονο, πολύ ακραίο δυτικό ρε παιδί μου. Και όχι με θρησκευτικό. Και δεν ήταν οι άνθρωποι του Πανεπιστημίου. Ηθαγενείς ήταν. Η δυτικότατο. Λοιπόν, ο λόγος που βγαίνει τουλάχιστον προς τα έξω. Τι επιτρέπει, οι Ζαπατίστας εγώ δεν σε κανένα να πάει, δεν ήταν μαοϊκό αντάρτικο ή αναρχικό που πρέπει να γίνεις πρώτα μαοϊκός ή αντάρτικος ή τέτοιος για να πεις. Όχι, επέτρεπε σε όλους τη συμμετοχή εκεί. Και πράγματι, από την Ελλάδα εδώ και από την Ιταλία και από όλο τον κόσμο μου βοηθήσανε, κάναμε δάνα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο πόλεμος έχει ξεσπάσει. Είναι ανάμεσα σε αυτές τις δυνάμεις που θα πω εγώ, που συμμετέχουμε μέσως, σε αυτή τη διαδικασία της Ροζάβα, της αντίστασής της και της πρότασής της. Και να σας πληροφορήσω, τα ξέρετε τέλος πάντων, ότι και στην Τουρκία αυτή τη στιγμή, αυτό που είπε ο προηγούμενος, ο σύντροφος, είναι αποκλεισμένα χωριά τα οποία δέχονται επιθέσεις και είναι αδύνατον πλέον να ελευθούν τα σύνορα και να μείνουν ελεύθερα τα σύνορα μεταξύ Τουρκίας και Ροζάβα. Το τουρκικό κράτος τώρα ετοιμάζεται για πόλεμο. Ούτως ή άλλως, το πρόταγμα εξακολουθεί να είναι και το ίδιο. Αυτοοργάνωση, αυτοδιαχείριση, ενάντια στο σκοταδισμό, στον κρατισμό κλπ. 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 Λέγοντας. Εντάξει, αυτό έθελα να πω. Δεν έχουμε ακόμα κάτι στατιστικό. Νομίζω ότι ήταν μεμονωμένη ομιλία. Θα πρέπει να σχολιάσω με μια τέτοια. Κυρίως ήρθα εδώ για να μάθω και να ακούσω. Θα είμαι πολύ σύντομο, δεν κουράζω στην τοποθέτησή μου.
Όταν δεν ήμουν αμαθητής, γινόταν ο πόλεμος στην Ιουγκοσλαβία. Ποτέ δεν βρέθηκε ένας καθηγητής να μας πει τι στο διάλογο είναι ο Αργυβάνου. Να μας εξηγήσει δηλαδή, έστω και κωδικοποιημένα, τι γινόταν πάνω. Και μιλάμε για πολύ κοντά από τη χώρα μας, έτσι. Ναι, συγγνώμη. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου λοιπόν και δουλεύω σε σχολείο τα τελευταία 10 χρόνια. Πήρα μια πρωτοβουλία φέτος να τρέξω ένα project για να συμπληρώσω το ωράριό μου. Να τρέξω ένα project σχετικά με το πόλεμο στη Συρία. Ξεκίνησα λοιπόν εδώ και κάποιες εβδομάδες πριν τις γιορτές και ξεκινώντας από τα παιδιά της πρώτης γυμνασίου, το είχα ανοίξει λίγο τη θεματική και το δείχνω και σε παιδιά και σε μεγαλύτερες τάξεις. Έχω φτάσει μέχρι και την τρίτη ηλικίου. Ομολογώ ότι όταν κάθομαι και του εξηγώ τα βίντεο που βλέπουμε, κάποια από αυτά τα έχω αποτιτλήσει μαζί με μια φίλη και συντρόφισσα, δεν πέφτει καρφίτσα. Όταν λέω δεν πέφτει καρφίτσα, ούτε φασαρία κάνουμε, κάθεται ακούνε και κάνουμε πολύ μεγάλες κουβέντες. Η ερώτηση που θέλω να κάνω και θα προσπαθήσω να μην πω το θέματος, γιατί νομίζω έχει να κάνει με την πολυπλοκότητα του μεσαναλογικού. Φτάσαμε με τα παιδιά να τους εξηγήσω δηλαδή το πώς ξεκίνησε ο πόλεμος στη Συρία, με τις διαδηλώσεις κλπ. Και φτάσαμε στο μήλο της Έριδος που είναι ο Ελεύθερος Συριακός Στρατός. Μου κάναμε δύο δύσκολες ερωτήσεις. Η πρώτη ήταν η εξής. Πρώτα απ' όλα, πώς ξέρετε αν αυτά που βλέπουμε, τα βιντεάκια μας παρουσιάζεται, που τα έχετε υποτιτλήσει, πώς γνωρίζετε την αλήθεια. Και τους το εξήγησα τελείως δημοσιογραφικά, ότι διασταυρώνω πληροφορίες, το οποίο είναι μισή αλήθεια, δηλαδή όχι τους διασταυρώνω πληροφορίες, αλλά πραγματικά καθαρή εικόνα δεν νομίζω ότι μπορώ να έχω, γιατί εντάξει ούτε ακαδημαϊκός είμαι, ούτε είμαι κάποιος στρατιωτικός ο οποίος πολεμάει εκεί, ούτε αντάρτης είμαι, ούτε είμαι της κυβέρνησης Άσαντ. Και τους είπα το απλούστατο, ότι διασταυρώνω πληροφορίες. Και το δεύτερο, σχετικά με τον Ελεύθερο Συριακό Στρατό. Τους εξήγησα λοιπόν ότι ήταν διαδηλωτές οι οποίοι ξεκινήσανε με τις διαδηλώσεις του 2011 και προσχωρήσαν κάποιους στρατιώτες και τους είπα ότι είναι ένα πολύ ευρύ φάσμα και ένα μοσαϊκό δυνάμεων. Τους πήγα μέχρι το σημείο που η Άλλη Νοστρά, δηλαδή ένα παρακλάδι της Αλ-Κάιντα, αν δεν κάνω λάθος, από την Άλλη Νοστρά ξεπίδησε το ISIS, το οποίο τάχθηκε εχθρικά προς τον Ελεύθερο Συριακό Στρατό και όλους τους υπόλοιπους. Αλλά πραγματικά έχουμε δυσκολία και αν θέλεις, αν σου είναι εύκολο, τελείως κωδικοποιημένα, γιατί ξέρω ότι είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, να μας εξηγήσεις ποιο είναι το πρόταγμά του, αν έχει τώρα πρόταγμα, από τι αποτελείται πια ο Ελεύθερος Συριακός Στρατός. Και... Αυτό σκοπεύω να ρωτήσω, ευχαριστώ πολύ. Ναι, ευχαριστώ και εγώ και εκτιμώ αρκετά την ως ανθρωπολόγος τέλος πάντων τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι έχουν μια άμεση επαφή με το πεδίο, όποιον είναι αυτό, ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να εξηγήσουν σε μικρά παιδιά το τι συμβαίνει στη Συρία. Νομίζω ότι όσο περισσότερο κανείς ζει και δουλεύει με αυτόν τον τρόπο και με αυτή τη θέση, σιγά σιγά αποκτάει ίσως και μια ταπεινότητα όσον αφορά μεγάλες απόψεις και ιδέες για το τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Τουλάχιστον αν έχω κερδίσει κάτι από την εμπειρία μου στη Μέση Ανατολή, είναι ότι δεν είμαι πια τόσο σίγουρος ότι είμαι άθεος, τι σημαίνει αυτό το πράγμα, δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι είμαι με τους καλούς ή με τους κακούς, και αν τέλος πάντων υπάρχει κάτι από όλη αυτή την πολυπλοκότητα, είναι ότι σκέφτομαι δύο φορές πριν πάρω θέση καταδικάζοντας συλλήφθη ως εκείνους οι οποίοι πιστεύουν στο Θεό, ως ηθικό σύστημα π.χ. Ή επίσης εκείνους οι οποίοι δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει στη Συρία. Κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει στη Συρία και όποιος το λέει αυτό, όποιος ξέρει τι συμβαίνει στη Συρία είναι ψεύτης. Νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να καταλάβουμε τι γίνεται στη Συρία πολύ απλά, γιατί η Συρία δεν είναι ένα πράγμα. Είναι πάρα πολλά διαφορετικά κομμάτια. Όλοι μας έχουν πολύ επιμέρους ενημέρωση. Κανείς δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στα σημαντικά μέρη που γίνεται ο πόλεμος, που γίνονται οι μάχες. Προχθές ήδη βγήκε μια αίτηση π.χ. που ήθελα να διασταυρώσω, δεν ήξερα κατά πόσο συμβαίνει κάτι στη Μασάγια, σε ένα προάστιο της Δαμασκού, στο οποίο υποτίθεται ο Συριακός Στρατός οδηγεί σε μαζική πείνα και λοιμό από τον πληθυσμό. Δεν υπάρχει περίπτωση να το διασταυρώσει αυτό το πράγμα. Τόσο πολιτικοποιημένο το πράγμα, τόσο δύσκολο, που δεν, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον και εμείς στη Δυτική να φανταστείς, δεν έχουμε άμεση ενημέρωση για τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι ένας πόλεμος όπως ακριβώς πρέπει. Ένας πόλεμος με τα όλα του. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία πρωταθεδρία στην ενημέρωση, δεν υπάρχει καμία πρωταθεδρία στην ενημέρωση και στην βεβαιότητα.
δεν ξέρω τώρα αν αυτό ταιριάζει να το πει στα παιδιά, αλλά νομίζω ότι είναι αυτό ακριβώς η ουσία, του πολέμου. Δεν υπάρχουν βεβαιότητες και δεν υπάρχουν και βέβαια μέλη, και μέλλοντα, συγγνώμη. Για τον FSA δεν θα πει τίποτα. Το FSA δεν υπάρχει. Είναι μια μαγική εικόνα πια. Δεν υπάρχει FSA. Έχουν σπάσει σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά κομμάτια και δεν ξέρω να πω τον FSA. Δηλαδή για τον Ελληνικό Συριακό Στρατό, όπω ξέρω, είναι ότι έχει σπάσει, έχουν διασπαστεί, έχουν συγκρουστεί μεταξύ του. Μόνο στο Αμερικανικό Κογκρέσο στην Ισπανία. Ναι, ακριβώ. Είναι ένα φάντασμα. Μερικές γρήγορες ερωτήσεις, γρήγορες τώρα στη διατύπωσή τους υπάρχει, μπορεί να μην είναι γρήγορη, στον Νικόλα. Πρώτα απ' όλα για το ίδιο το ISIS. Ποια είναι ρητορικές ερωτήσεις, γιατί εμένα μου τις είχε απαντήσει κατηδία. Πρώτον, το ISIS το ίδιο. Ποια είναι η σχέση του με το Ιρακινό Μπαθ και με το σαταμικό καθεστώς. Είναι λίγο παράξενο πως Κοτσάμ ο Αλ-Κάιντα υπερκεράστηκε από αυτό το άγνωστο κατασκεύασμα το ISIS. Δεύτερη ερώτηση, είναι συναφής και οι τρεις-τέσσερις. Δεύτερη ερώτηση είναι η σχέση που απέκτησε με τον καιρό η Λιβανέζικη αριστερά με τη Χεσμολά. Αν αληθεύει ότι ένα μεγάλο μέρος του τελεχειακού δυναμικού του Κομμουνιστικού Κόμματος του Λιβάνου σιγά σιγά μετακόμισε προς την Χεσμολά. Και να σχολιαστεί αυτό. Ένα τρίτο ερώτημα, για να το κάνουμε λίγο πιο σύνθετα τα πράγματα και να δώσω μια βάση σε αυτό που είπε ήδη ο Νικόλας προηγουμένως. Μέχρι τον πόλεμο του Αφγανιστάν, το λεγόμενο πολιτικό Ισλάμ, αν εννοούμε τον Κούτμπου, τον Αλμπάνα, τον Μαουλάνα, Μαουντούτη κτλ. Κτλ. Ήταν άνθρωποι βασικά δυτικής επιρροής, οι οποίοι προσέγγιζαν, ο Κούτμπου είναι θαυμάσιο παράδειγμα, προσέγγιζαν το Ισλάμ μη έχοντας μια θεολογική Ισλαμική παιδεία, αλλά κυρίως έχοντας ευρωπαϊκά διαβάσματα. Ο Μαουντούτη, παραδείγματος χάρη, έμαθε αγγλικά μόνο και μόνο για να διαβάσει τους Ευρωπαίους φιλοσόφους από πρώτο χέρι. Και σαν υπόδειγμα είχε το τι να κάνουμε του Λένιν. Με βάση το τι να κάνουμε οργάνωνε τα Ισλαμικά κόμματα στο Πακιστάν. Ο Κούτμπου έκανε γνωστό το Μαχμούντ. Το πάντρεμα αυτό και η γείωσή του στην Ισλαμική παράδοση γίνεται βασικά στο Αφγανιστάν. Σε αυτό το φως εγώ θέλω περισσότερα στοιχεία από τον Νικόλα για τη σκληρή σύγκρουση που υπάρχει ανάμεσα στους αδελφούς μουσουλμάνους και τα Σαουδική Αραβία. Η μέρη Σαουδική Αραβία είναι οι Οαχαμπίτες, είναι αυτοί που γιώνουν το φαινόμενο στην παράδοση. Οι αδελφοί μουσουλμάνοι είναι μια προσπάθεια, ένα κόμμα που φτιάχθηκε με μοντέλο τη χριστιανική αδελφότητα νέων. Τι διάολο γίνεται εκεί πέρα. Θέλουμε κάποιες απαντήσεις, οι οποίες βοηθάει να καταλάβουμε λίγο το puzzle, το οποίο είναι πιο περίπλοκο από όσο νομίζουμε και από όσο μας φαίνεται. Επίσης, τελευταία παρατήρηση, ότι σε ένα μεγάλο βαθμό οι Ουαχαμπίτες της Σαουδικής Αραβίας στήριξαν το πολιτικό Ισλάμ ως την πρώτη πραγματική επανάσταση που γνώρισε η Μέση Ανατολή, που ήταν η Ιρανική Επανάσταση. Και στήριξαν το πολιτικό σουνιτικό Ισλάμ ως αντίβαρο προς την Ιρανική Επανάσταση. Να συμπληρώσω μια τελευταία ερώτηση. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρξει ήττα του ISIS εδαφικά, που κάπου μέσα το διαλύσουν από το εκτιμάτε, το θέμα αλφαγιό, εκτιμάτε ότι αυτό μπορεί να διηγηθεί παγκόσμιο. Το ίδιο ζήτημα και για το ISIS πάλι. Αν μπορείς να κάνεις κάποια εκτίμηση, μοιάζει με την ερώτηση του Κώστα του, για τις προοπτικές του, λαμβανομένων υπόψη και των στρατιωτικών εξελίξεων. Από ό,τι φαίνεται έχουν ήδη χάσει το Ραμάντι, ας πούμε φαίνεται ότι υπάρχει μια υποχώρηση στο κεντρικό νότιο Ιράκ αυτή τη στιγμή. Φαίνεται απ' την άλλη να είναι σταθερή όμως. Εκτίμηση για το μέλλον του ISIS. Ακριβώς. Εγώ λέω για να απαντήσω στο Γιώργο να βρεθούμε ξανά αύριο στις 8 εδώ πέρα και να τα ξαναπούμε, γιατί δεν είναι ένα δύο ώρα, ας πούμε, αυτή η απλή έτσι, λίστα με τις ερωτήσεις που έκανε ο Γιώργος. Και τώρα δηλαδή, δεν γίνεται. Λέω. Πες όμως μερικά πράγματα, έχουν ενδιαφέρον. Ναι, να πούμε μερικά πράγματα. Τέλος πάντων. Είναι η κουβέντα για τον ISIS, το Ισλαμικό κράτος καλά κρατεί και ως
ακαδημαϊκός τέλος πάντων, τουλάχιστον να πάρω αυτό το καπέλο, ας πούμε, γιατί είναι μια γραμμή άμυνας, έτσι, όχι επί τη γραμμή επιβολής, μια γραμμή άμυνας, σηκώνεται και τα ψηλά δηλαδή, και δεν ξέρουμε ακόμα. Υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα για το τι ακριβώς είναι ο ISIS. Σίγουρα αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι αποτελείται, ο κορμός του αποτελείται από το παλιό βαθικό καθεστώς του Σαντάμ. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι τους οποίους ο Μπρέμερ, ο Αμερικανός διοικητής του Ιράκ, απέλησε σε μία νύχτα. Ο στρατός του Σαντάμ απολύθηκε από ένα στρατό ο οποίος είχε μάθει και είχε καλκευτεί να πολεμάει σε όλα τα μέτωπα. Το 80 και μετά έγινε λοιπόν με ένα άνεργος. Αυτό έγινε με απόφαση των Αμερικανών το 2003. Απολύθηκαν 500.000 άνθρωποι, οπλίτες και στρατηγοί κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι σε ένα μεγάλο βαθμό στελέχωσαν τις επιτροπές αντίσταση στους Αμερικανούς, αυτούς τους οποίους όλους αγκαλιάσαμε τώρα, θυμάστε, στην Φαλούτζα κτλ. Οι οποίες επιτροπές από τους Αμερικανούς αντιμετωπίστηκαν με πόμβες φωσφόρου, με μαζικούς σκοφαδισμούς και με τη φυλάκιση πάρα πολλών κεφαλών αυτών των επιτροπών, οι οποίοι βρέθηκαν στην περίφημη Αμπού Γκραϊμπ, θυμάστε, και σε άλλες φυλακές. Μέσα στις οποίες στο πρότυπο του ΚΚΕ τότε το περίφημα δικά μας, ας πούμε, στις εξορίες, σχημάτισαν δεσμούς εμπιστοσύνης και αίματος για τα χρόνια που θα έρθουν. Με άλλα λόγια λοιπόν, το ISIS έχει και ένα τεχνοκρατικό και ένα μιλιταριστικό παρελθόν, γι' αυτό και πολεμάει καλά, και ένα παρελθόν κρατικής υπόστασης. Δεν είναι κάποιοι αντάρτες, αλλά Αλ-Κάιντα, οι οποίοι βρεθήκανε απλά και λένε ας το κάνουμε ένα αντάρτικο εδώ, να δούμε να πάμε στα βουνά, να πιάσουμε τα λαγκάδια και να τα κάνουμε έτσι επιθέσεις τέλος πάντων αποστονισμού ας πούμε Αμερικανών. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν κρατική, είχαν εμπειρία κρατικής οργάνωσης και μάλιστα μιλιταριστικής κρατικής οργάνωσης. Τώρα πώς έγιναν ξαφνικά από βαθιστές, πώς το λένε, κοσμικοί σουνίτες, φονταμενταλιστές, είπαμε. Έτσι, ο πόλεμος βοηθάει στο να αλλάζεις το Ισλάμ και να προσαρμόσεις έτσι τις πολεμικές σου ανάγκες. Και τούμπαλι τέλος πάντων. Είναι μια, νομίζω τέλος πάντων, μια πολύ πιο πολύπλοκη διαδικασία στην οποία μια τέτοια έννοια ηθικολογικοποίηση της πολιτικής, ξαναλέω, δεν είναι το Ισλάμ, είναι στην ουσία η ηθικολογικοποίηση της πολιτικής. Έτσι, όταν δηλαδή αντί να ανοίξεις το θέμα της πολιτικής, βάζεις κάποιους οι οποίοι είναι στο όνομα μιας ηθικής ανάγνωσης του Ισλάμ, όπως το θέλω εγώ, ας πούμε, επιβάλλω κάποιους πολιτικούς κανόνες, αυτό βοηθάει στον πόλεμο. Αυτό το έχουν κάνει όλοι. Δηλαδή και οι Μπολσεβίκοι το κάνουν και ο αρχικός στρατός του Μαχνό το έκανε. Δηλαδή η ηθικολογικοποίηση πολιτικής σε συνθήκες πολέμου. Απλά με άλλα μοντέλα. Έτσι. Και νομίζω ότι αυτό πάει και σε αυτό που λέγαμε στην κουβέντα τι είναι η θρησκεία. Είναι πάρα πολλά πράγματα μαζί και πρέπει κάποια στιγμή να κοιτούν τα σπάμε. Ένα-ένα και που τα ανήκουν στο καθένα. Με αυτή την έννοια λοιπόν ο ISIS έχει μια κρατική πολιτική ιστορία. Έχει επίσης και πάρα πολύ ενδιαφέροντα τέλος πάντων προπαγάνδα. Απέναντι στο τι ακριβώς παίρνει στη Μέση Ανατολή, θεωρεί, όπως είπα και πριν, ότι έχει ενστερνιστεί τα μοντέλα με τα οποία ανέγνωσε η Δύση και πολλοί κόσμοι από τη Μέση Ανατολή το τι ακριβώς παίρνει στην περιοχή. Έχει δηλαδή κάνει σημαία του τη ειδική σουνητική, ας πούμε, διαμάχη. Γιατί αυτή βολεύει στο να φτιάχνει αλλαγές μέτωπα, στο να τσιμεντώνει τον πληθυσμό του, στο να, έτσι, να φτιάχνει, ας πούμε, εθνικά συμπαγή. Αυτό είναι πληθυσμούς που είναι έτοιμοι να πολεμήσουν μέχρι το τέλος. Επίσης όμως έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντες μεταπικριακρατικές αντιλήψεις. Ο ISIS είναι εκείνος ο οποίος καύχεται επιτέλους ότι κατέργησε στην πράξη τα περίφημα επικριακρατικά σύνορα του Σάιντ-Πικό. Τα σύνορα τα οποία η Αγγλία και η Γαλλία χωρίσαν τη Μέση Ανατολή το 1917, δεν κατάφερε κανείς να τα διασπάσει, δεν κατάφερε κανείς να τα σπάσει, ούτε ο Τανάσερ, ούτε η περίφημη Συρία, η Αραβική Συρία, το κατάφερε ο ISIS. Και σε αυτό το πράγμα, ας πούμε, είναι μια μεταπικρατική δύναμη και αυτό πιστώνεται στις μεγάλες ιδεολογικές νίκες στον αραβικό κόσμο. Έτσι. Τώρα το υπόλοιπο κομμάτι του κατά πόσο τώρα το ISIS, εγώ νομίζω ότι αν υπάρχει το κίνδυνο σας αυτό, το τι σημαίνει η ISIS για εμάς, είναι αυτή η διαδικασία ότι στην ουσία φτιάχνει η πολιτική έτσι ως ένα μείγμα ηθικής καθαρότητας, η θρησκεία έρχεται λοιπόν επιστέγασμα έτσι μιας ηθικής καθαρότητας ελαίου Θεού, ας πούμε στην ουσία, το οποίο συμβαίνει σε διαφορετικές συνθήκες και αλλού. Είναι δηλαδή στην ουσία η απόλυτη κατάργηση της πολιτικής ο ISIS και με αυτήν την έννοια είναι και καλεχθρός όλων των πολιτικών πειραμάτων που έχουν ανοίξει την πολιτική στην Μέση Ανατολή από τη Χεσμπολά μέχρι την Ροζά. Και έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό. Με άλλα λόγια είναι ένα κράτος, η κράτη της Μέσης Ανατολής απέναντι στο
Έχω πει διάφορες ερμηνείες, βέβαια. Αυτή είναι η δικιά μου τουλάχιστον. Πρέπει να τραβήξω λίγο για να μπορέσουμε να φτιάξουμε λίγο ένα μοντέλο πώς ακριβώς μου δηλαδή η κατάσταση. Η Χεθμολά όντως είναι ένα απότοκο κιόλας της αντίστασης στο Λίβανο, η οποία αντίσταση δεν είναι απαραίτητα μόνο Ισλαμική. Τώρα μόλις πρότεινος έλεγα με τον Τάκη τον Γέρο, τον συνάδελφο, μία από τις φωτογραφίες που είχα στο Λίβανο είναι παρμένη από την κηδεία της Σάνα Μουχαϊτλή, που είναι μια γυναίκα, ήταν μια γυναίκα 18 χρονών, η οποία αναπεινάχθηκε το 1978 μπροστά σε έναν Ισραηλινό checkpoint στο νότιο Λίβανο. Ήταν κομμουνίστρια και αραβική τέλος πάντων σοσιαλίστρια. Έτσι δεν ανήκει στη Χεζμπολά. Οι τακτικές που μας λένε εδώ ότι είναι σιητικές, οι αυτοκτονίες, αυτό μπορεί να γίνει μόνο κανείς άμα είναι σιήτης γιατί θα πάει στον παράδεισο, είναι απλά μπούρδες. Οι πρώτοι οι οποίοι ακολουθήσαν τέτοιες τακτικές ήταν οι κομμουνιστές οι οποίοι δεν πιστεύουν στον παράδεισο, έτσι. Αυτό που είπε ο Γιώργος έχει μεγάλη σημασία. Όλες οι εκδοχές του πολιτικού Ισλάμ που είναι αυτή τη στιγμή στο τραπέζι, από τον Βαχαβιτισμό μέχρι το πολιτικό Ισλάμ του Σαριάτη στο Ιράν, είναι απόλυτα μοντέρνες εκδοχές. Σε διάλογο συνεχή με τη δυτική, με τον δυτικό διαφωτισμό και σε προσπάθεια συνεχή να ετεροκαθοριστούν έτσι μέσα από τη δική τους αντίληψη. Τίποτα δεν είναι αρχαϊκό, τίποτα δεν είναι, πώς το λένε, απότοκο της μάχης της Χερμπαλά από το 1700 και μετά. Είναι όλες απόλυτα μοντέρνες, έτσι, συζητήσεις, το πώς ας πούμε το Ισλάμ μπορεί να αντιπαρατεθεί σε μια ανάδειξη του δυτικού πολιτισμού, όπως και στην Ελλάδα άλλωστε, δεν είναι τίποτα άλλο. Η έτσι, δικιά μας ανάγνωση του αρχαιολινικού, τέλος πάντων, τώρα δεν πιάνουμε αυτά βέβαια, ήταν στην λογική ότι ακριβώς έπρεπε να αντιπαρατεθεί, να φτιαχτεί μια ταυτότητα δικιά του κόσμου αυτό απέναντι σε μια ηγεμονική δύση, όχι μόνο τεχνολογικά, αλλά πιο πολύ από όλα πολιτισμικά. Που έβαζε τον διαφωτισμό μπροστά, έτσι σαν διαχωρισμό, αυτός είναι διαφωτισμός, διαχωρισμό στην ουσία των έλογων με τον, έτσι, με τον μη έλογο τέλος πάντων όντων, έτσι, οι οποίοι είναι καταδικασμένοι στην υποτέλεια για λόγους θρησκείας, για λόγους ας πούμε υπανάπτυξης. Τέτοια μοντέλα, πολύ απλοϊκά βέβαια τώρα μιλάμε, έτσι, και συγγνώμη γι' αυτό. Εντεπλαθωρίστηκαν, δηλαδή, ξαναλέω, ακόμα και το Βαχαμπίτικο Ισλάμ που φαίνεται πάρα πολύ αρχαϊκό, είναι απόλυτα μοντέλο. Αυτό που είπαμε είναι τελευταία ερώτηση σου. Η τελευταία ερώτηση για την εκτίμηση του ISIS. Νομίζω ότι έχει μια ενδιαφέρουσα κουβέντα, έχει γίνει μια ενδιαφέρουσα κουβέντα ότι η Σαουδική Αραβία είναι ένας ISIS που τα κατάφερε. Υπάρχει και αυτό έτσι στην συζήτηση. Ότι ξεκίνησε σαν όλα τα κινήματα αρκετά ριζοσπαστικά. Και πάρα πολλοί κόσμος, ίσως και μέσα στην τουρκική ηγεσία, θεωρεί ότι το μέλλον του ISIS είναι ένα moderate, όπως το λένε με τριοπαθές, Ισλαμικό κράτος. Δεν είναι παράδοξη αυτή η πρόβλεψη. Πραγματικά μπορεί να είναι όντως μία μέσα πλαίσια της λογικής εξήγησης ότι μπορεί ο ISIS, αν καταφέρει να κρατήσει έδαφος, στον βαθμό που μπορεί να κρατήσει έδαφος, αν καταφέρει να υπάρξει μια στενόηση τέλος πάντων πάνω σε αυτά τα πλαίσια της τωρινής κατάστασης, θα μπορεί εύκολα να μεταξελιχθεί σε ένα κράτος που όπως όλα τα κράτη στην αρχή κάνανε τρελές σφαγές, αδιανόητες σφαγές και μετά γίνανε δημοκρατίες έτσι, από τα δικά τους μέχρι τα δικά μας. Με αυτήν την έννοια, πολλοί κοσμός αναλυτές και άλλοι πολιτικοί ηγέτες θεωρούν ότι μπορεί και ακόμα και ο ISIS να εξημερωθεί τέλος πάντων και να γίνει κράτος. Στην τελική έχουμε τόσο πολλά στην Ανατολή που και αυτό δεν νόημα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πάρω θέση. Ένα σχόλιο μόνο πάνω σε αυτό που είπες, γιατί ακούσαμε στο Ιράκ εμείς, τι ακούγαμε, έτσι λίγο τον πρόβλημα. Αν τελειώσεις. Λοιπόν, στο Ιράκ η αίσθηση που είχαμε εμείς και επιβεβαιώθηκε από διάβασματα του Μον Διπλωματή και άλλων τέτοιων πηγών είναι ότι οι Ιρακινοί λίγο πολύ θεωρούν το σχίσμα οριστικό οι Ιρακινοί Σιήτες με τους Σουνίτες και για να είμαστε ειλικρινείς, η Μον Διπλωματή λέει ότι αφορά την ίδια την κυβέρνηση, εγώ δεν ξέρω τι κάνει η κυβέρνηση για τον κόσμο, μπορώ να το πω με σιγουριά όμως, είναι αποδεκτή. Δηλαδή ο άλλος σου λέει πολεμάμε 35 χρόνια, θα πολεμήσουμε για να υπερασπιστούμε τα δικά μας εδάφη, δεν έχουμε καμία όρεξη να πάμε να σκοτωθούμε για να κερδίσουμε τη Μοσούλη. Είναι πολύ πιθανό η αίσθηση που έχω εγώ από το Ιράκ ότι ένα μετριοπαθέστερο Ισλαμικό Σουνιτικό κράτος στις περιοχές αυτές να ήταν αποδεκτό. Αυτή τουλάχιστον την αίσθηση απεκόμισε εγώ, είναι μια αίσθηση εδώ να την αποδείξω μιλώντας με τον κόσμο.
καλησπέρα. Θεωρώ πως κοινός τόπος και κοινό έδαφος αρχής γενομένης της συζήτησης είναι η πολυπλοκότητα γύρω από το χαρακτήρα του πολέμου ή γενικότερα γύρω από το μεσανατολικό ζήτημα. Αυτή η πολυπλοκότητα όμως δεν είναι τυχαίο που υπάρχει, ούτε είναι ζήτημα μιας ελληματικής ανάλυσης. Κατά την άποψή μου, η πολυπλοκότητα αυτή προκύπτει από το, ότι, από τον ίδιο το, από το χαρακτήρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο πολυετής αυτός πόλεμος, καθώς επαναλαμβάνεται μέσα στο Δίνεκες, από τότε που γεννήθηκε, έχει απολέσει τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά, έχει κατά κάποιο τρόπο απογυμνωθεί από το αρχικό του νόημα, από την αρχική του αιτία και έχει μείνει μια πρακτική διαρκώς επαναλαμβανόμενη σαν πυρήνας, σαν δομή, σαν ο βασικός όρος που διευθετείται η όρη ζωής γύρω από το μεσανατολικό ζήτημα. Έχει γίνει δηλαδή, έχει απογυμνωθεί από την αιτία και τον σκοπό και έχει γίνει ο βασικός όρος συγκρότησης των σχέσεων εξουσίας όλα αυτά τα χρόνια. Και από αυτό προκύπτει και σε πολύ μεγάλο βαθμό η πολυπλοκότητα του χαρακτήρα. Άλλοι θα πούν θρησκευτικό, άλλοι θα πούν ότι είναι ζήτημα ταξικής πάλης, οτιδήποτε. Αλλά θεωρώ πως πλέον με το πέρασμα των χρόνων έχει απλώς απογυμνωθεί από τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά και έχει διατηρηθεί σαν βασική δομή, σαν βασικός όρος συγκρότησης των σχέσεων εξουσίας. Αυτές οι σχέσεις εξουσίας, οι οποίες διευθετούνται μέσα από τον πόλεμο, ήρθε κάποια ώρα η στιγμή να αποκτήσουν ένα συγκεκριμένο σημείο αναφοράς. Αυτό το συγκεκριμένο σημείο αναφοράς των σχέσεων αυτών εξουσίας που τόσο καιρό διευθετούνταν δια της πρακτικής του πολέμου βρέθηκε στη δομή του Ισλαμικού κράτους. Και αυτή ίσως είναι η ιστορική κάθετος στην οποία οι θρησκευτικές επιταγές μετακυλίονται σε ηθικές επιταγές και κατ' επέκταση η θρησκεία ολισθαίνει στη μεταφυσική του κράτους. Το Ισλαμικό κράτος ενηλώνει και πραγματώνει αυτό το πράγμα. Τη μεταφυσική της θρησκείας, η οποία δεν μεταθέτει το νόημα στο εκεί, στο υπερβατικό εκεί, αλλά έρχεται να το πολλιάσει στο εδώ, μέσα από ένα αυστηρό και ολοκληρωτικό μόρφωμα, όπως το Ισλαμικό κράτος. Η ίδια η αλυσίδα σημασιορώτησης, Ισλαμικό κράτος, μας μαρτυρεί και αυτό το σχήμα. Δηλαδή, ο όρος Ισλαμικός μεταθέτει το νόημα στο όρος κράτος και τούμπαλι, ο όρος κράτος μεταθέτει το νόημα στον όρο Ισλαμικό. Πράγμα που σημαίνει ότι από το υπερβατικό εκεί που πολλοί θέλουν να λένε ότι ο ISIS και οι τζιχαντιστές απλώς ενδιαφέρονται για να κατακτήσουν μια θέση στον παράδεισο, έρχονται πολύ απλά να σφινώσουν σαν ένα πολύ μεγάλο αγκάθι στο χρονικό και χωρικό εδώ και το αυτό που μπορούν να διευθετήσουν μέσα από τη συγκρότηση μιας τέτοιας εξουσιαστικής δομής. Αυτό ιστορικά έχει ξαναγίνει. Πολλές φορές οι θρησκευτικές επιταγές ολισθαίνουν σε ηθικές όταν η θρησκεία ολισθαίνει στη μεταφυσική του κράτους και κατ' επέκταση στο κράτος γίνεται η πολιτική διευθέτηση μιας θρησκείας. Δεν ξέρω αν συμφωνώ τελείως με αυτό το οργανωμένο σχέδιο θρησκειοποίησης των συγκρούσεων υπό την έννοια ότι δεν θρησκειοποιούνται οι συγκρούσεις μέσα στο μηδέν. Δεν θρησκειοποιούνται οι συγκρούσεις μέσα στην ανυπαρξία θρησκευτικών διαφοροποιήσεων, αλλά οικειοποιούνται τις θρησκευτικές διαφοροποιήσεις και πολλές φορές το πρόσημο μεταβάλλεται από πολιτικό στο θρησκευτικό και τον άπολο. Αυτό ήταν. Ευχαριστώ. Το βρίσκω συμφωνώ απολύτως, δεν έχω να πω κάτι. Αν δεν υπάρχει κάποιος, να το κλείσουμε ευγενικά. Και γιατί δεν ανάγκη να το κλείνουμε όταν έχουμε μείνει 30. Να κλείσει έξω πράγμα μια φορά. Τρία πραγματάκια. Καταρχάς, συμφωνώ μαζί σου με τη λογική ότι υπάρχει η πίστη, η χριστιανική πίστη ως κεντρικό ζήτημα μέσα στη Δύση, δηλαδή μέσα στη συγκρότηση του δυτικού πολιτισμικού μοντέλου. Είναι πολύ κεντρικό αυτό. Διαφωνώ με την τοποθέτηση που έκανε ο Φιλίμωνας ότι γύρω από τον Οριενταλισμό, δηλαδή θεωρώ ότι ο Οριενταλισμός υπάρχει ήδη από την περίοδο του ύστερου μεσαίωνα, έτσι βλέπει δηλαδή η χριστιανική Δύση, η χριστιανική 100% Δύση την Ανατολή, ήδη τη βλέπει μέσα από ένα πλαίσιο μοντέλων επέκτασης. Και ήθελα
ήθελα να σε ρωτήσω όσον αφορά το θέμα της Χεσμπολά που αναφέρθηκες, κατά πόσο βλέπεις τέτοιες οργανώσεις μέσα στα πλαίσια του, της κοσμοϊκόνας που είναι συγκροτημένη μέσα σε αυτές τις περιοχές, ως πρωτόλιες, ύστερες μορφές κοινοτήτων αγώνα, δικτύων κοινοτήτων αγώνα, με βαθιά ριζώματα μέσα στους πληθυσμούς, πολύ σημαντικό. Εάν βλέπεις ότι υπάρχει μια αντικουλτούρα μέσα σε αυτές τις δομές, οι ίδιες αυτές τις δομές συνιστούν μια αντικουλτούρα απέναντι στο μοντέλο αυτό που και παλιότερα και άλλοι έχουν αναφερθεί ως δυτικοκεντρικό τεχνοολογιολογισμό, αυτό το πράγμα το οποίο θα ακολουθήσει ουσιαστικά τον καπιταλισμό κατά πολλούς διανοητές, κατά το Palestine, κατά πολλούς από κάποια στιγμή και μετά αυτόν τον αιώνα. Και αν δεν κάνουμε κάτι, γιατί δεν είναι δετερμινισμός. Και τρίτον, εάν θεωρείς ότι πρώτα απ' όλα η διάσταση της κουλτούρας, που αναφέρθηκε και ο σύντροφος νομίζω ο άνθρωπος από το Δημοκρατικό Κόμμα Φύρο Τζάβα, η διάσταση της κουλτούρας είναι κάτι το οποίο υπερβαίνει το στενά υλικό, καθώς από τη μια μεριά είπε ότι υπάρχει όλο αυτό το υλικό ζήτημα, ο κόσμος σκοτώνεται, κάποιοι το κάνουν για τα συμφέροντα. Από την άλλη μεριά όμως αναφέρθηκε σε κάτι πολύ κεντρικό, ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα θεωρητικό μοντέλο και το κάνουν αυτό. Δηλαδή, με μια έννοια τα ιεροδιδασκαλία, τα ιεροδιδασκαλία στην Ανατολή, προτείνουν ένα μοντέλο συγκρότησης του κόσμου. Και αυτό το μοντέλο βρίσκει ριζώματα. Γίνεται αποδεκτό. Υπάρχει δηλαδή και μια άλλη αντικουλτούρα. Τέλος, όσον αφορά τα μοδερνιστικά χαρακτηριστικά του ISIS, νομίζω ότι ο βαθύς πυρήνας, ακριβώς επειδή είναι σαλαφιστικός, και το σαλαφιστικό κίνημα εμφανίστηκε κυρίως στην Αίγυπτο κατά το πολύ πρώιμο σαλαφιστικό, δηλαδή τουλάχιστον οι ρίζες αυτού του πράγματος που χτύπησαν, αν το θέλουμε έτσι, τους διανοούμενους άρεους των Αίγυπτο, όλους αυτούς οι οποίοι αναγκαστηκαν για την Κόρδοβα, φορτωμένη βιβλία μέσα από την έρημο. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια βαθιά, αν το θέλουμε έτσι, αρχαϊκά χαρακτηριστικά μέσα σε αυτό. Διαφωνώ δηλαδή ότι είναι κάθετα μοντερνιστικό. Μπορώ να δεχτώ όμως τη μοντερνιστική θεώρηση που κάνεις, όσον αφορά ότι σαφέστατα έχουμε μια ολοκληρωτική ιδεολογία, γιατί ο πυρήνας του μοντερνισμού είναι βαθιά ολοκληρωτικός. Η κάθε θεώρησή του δηλαδή είναι μια ολοκληρωτική θεώρηση, θέλει να συνολικοποιήσει μέσα στις μεγάλες επιγύσεις του τον κόσμο. Και είναι βαθιά εξαντικειμενικευτική, με την έννοια ότι εγκλωβίζονται τα υποκείμενά του μέσα στις θεωρήσεις της κάθε φορά που αυτός έχει. Οπότε έχουμε ένα διτό χαρακτήρα, δεν βρίσκω μόνο μοντερνιστικά χαρακτηριστικά ήδη. Αν θα ήθελες να αναφερθείς λίγο σε όλα αυτά, θα ήταν ενδιαφέρον. Οκ, ναι. Ας αρχίσω το τελευταίο. Δεν διαφωνώ καθόλου με όλη αυτή την αντίληψη. Ακριβώς έτσι το έβαλα, ότι όπως και σε όλα τα ζητήματα τα οποία αναδεικνύονται ανά τον κόσμο, υπάρχουν παλιές προμοντερνικές συζητήσεις και στοιχεία τα οποία αποκτούν διαφορετικό ύλεγμα στην οργανωδότηση και διαφορετική λειτουργία στην μεταμοντερνική κοινωνία, τέλος πάντων. Και ακριβώς ένα από τα βασικά στοιχεία που αλλάζει είναι ακριβώς αυτή η ολοκληρωτική θεώρηση των πραγμάτων. Είτε μέσα στα πλαίσια του κράτους, είτε μέσα στα πλαίσια του ειδικού διαφορτισμού, είτε μέσα στα πλαίσια ενός ρασιοναλισμού, ο οποίος υποτάσσει τα πάντα, ας πούμε, στην έννοια της λογικής, της δυτικής συλλογικής και τελικά της επιστήμης. Με αυτήν την έννοια υπάρχει αυτή η κουβέντα και συνεχίζεται εδώ. Το ζήτημα είναι ότι αυτά τα κινήματα στη Μέση Ανατολή αντιπαρατέθηκαν ξανά με μια δύση η οποία ήταν ηγεμονική ήδη από το 1600, αν όχι πιο νωρίς, με στόχο δηλαδή ακριβώς να μπορέσουν να καταλάβουν ποια είναι η θέση τους σε ένα νέο παγκόσμιο κίνηστε. Και με αυτή την έννοια ήταν πάρα πολύ πολύπλοκα και πάρα πολύ πολύπλοκα κινήματα. Και μέσα δηλαδή στη Χεσμπολά και μέσα στο σολαφισμό και μέσα ακόμα και στο σουφισμό που έλεγε πριν ο Γιώργος, είναι πάρα πολλές οι συζητήσεις. Δεν θα πω ότι τις γνωρίζω. Αυτό που μπορώ να πω ότι είναι κρίμα που δεν τις γνωρίζουμε γενικώς. Είναι κρίμα και άδικο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ενδιαφέρουσες συζητήσεις για την ηθική της κοινωνίας, για το πού η κοινωνία, από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Και τέλος πάντων μια μεγάλη κουβέντα η οποία είναι πολύ πλούσια, είναι πάρα πολύ βαθιά, είναι πάρα πολύ ιστορική, όπως και όλες οι κουβέντες, ας πούμε, της Δύσης, αλλά δεν έρχεται καθόλου εδώ.
Νομίζω ότι αυτό θα πω με αυτή την έννοια ότι αυτό που βγαίνει σε εμάς τελικά είναι πάλι μια μοντερνιστική ανάλυση το τι είναι η Χεζμπολάχ. Έτσι, που είναι παράδειγμα αυτό που είπαμε πριν, ένα κίνημα ξέρω εγώ, το οποίο κατάφερε να απελευθερώσει τη χώρα του ενάντια σε έναν αποικιοκράτη, αν την ίδια στιγμή οργανώντας ένα στοιχειώδης κοινωνικό κράτος και όντας ένα γερμανικό μοντέλο τουλάχιστον παραδείγματος στη Μέση Ανατολή, το οποίο αυτή τη στιγμή όχι μόνο ασκεί μια επιρροή σε μάτσες του πληθυσμού, ακόμα και στην Αίγυπτο και σε άλλες χώρες που όντως το καθεστώς είναι ξεκάθαρα αντι-Χεζμπολάχ, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, αλλά έχει και πάρα πολλές ενδιαφέρουσες μυστικιστικές, μεταφυσικές αναλύσεις και αναγνώσεις, οι οποίες κανένα επιμένω δεν έρχονται εδώ. Και με αυτήν την έννοια νομίζω θα το λήξω. Χρειαζόμαστε μια ανθρωπολογία λοιπόν αυτών των κοινωνιών. Μια ανθρωπολογία που να φεύγει από την κατάργηση απλά των φίλτρων που προσπάθησα εγώ να κάνω. Δυστυχώς είμαι σε μια δύσκολη θέση και όλοι μας. Η πρώτη δουλειά πρέπει να κάνουμε δηλαδή να καταργήσουμε τα κοιμωνικά φίλτρα για να δει κανείς αν υπάρχει κανένας χρυσός πυρήνας. Δεν λέω ότι υπάρχει έτσι, αλλά να φύγουμε λίγο από αυτή την θολούρα. Και δυστυχώς είναι πρόβλημα το ότι όλες μας οι δυνάμεις και όλες μας οι έρευνες στοιχειώνονται και αναλώνονται στο να μπορέσουμε να ξεθολώσουμε τη θολούρα για να δούμε πραγματικά ενδιαφέρουσες κουβέντες και ενδιαφέρουσες συζητήσεις που είναι πάρα πολύ σχετικές με το δικό μας το κίνηση και με το δικό μας το είναι, πού ερχόμαστε και από πού πάμε τέλος πάντων. Έτσι. Και νομίζω ότι όλοι έχουμε ένα μάθημα από αυτά τα μοντέλα, είτε στο άμεσο πολιτικό. Εννοείται ότι η Χεζμπολάχ είναι ένα μοντέλο ενδιαφέρον μαζί με τα υπόλοιπα που είπαμε πριν, που αξίζει να μελετηθεί σοβαρά στις συγκοινωνίες της Δύσης, γιατί φτάνουμε όλο και περισσότερο στο να μοιάζουμε με την Ανατολή. Και σε αυτό οι ανθρωπολόγοι ας πούμε, του κόμματος κτλ. Έχουν ενδιαφέρον όταν λένε ότι τελικά η Δύση πάει προς την. Ο μάλλον ο Βορράς πάει προς τον Νότο και όχι του Μπαλίν. Έτσι, στην ουσία γινόμαστε ένας παγκόσμιος Νότος και νομίζω ότι η Ελλάδα είναι ένα μέρος το οποίο όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό που λέω. Έτσι, με την έννοια της οικονομικής και της πολιτικής ας πούμε εγκυμονίας. Και σε αυτή την κουβέντα πρέπει να γίνει παγκόσμια. Για να γίνει αυτή η κουβέντα παγκόσμια πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε αυτά τα. Αυτές τις πλάνες τις οποίες προσπάθησα λίγο να ξεκαθαρίσω σήμερα. Δεν ξέρω να. Και από την άλλη πλευρά να κοιτάξουμε να δούμε συνάρχους μέσα σε αυτό το χώρο. Πριν έλεγα στον Νικόλα, εγώ επειδή ανήκω στον χώρο της οικολογίας καλός ή κακός. Καλός ή κακός. Λοιπόν, λέω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ καλή σχέση με ένα κομμάτι Κούρδων υπολόγων που θέτουν θέματα ως προς το πετρέλαιο, ως προς τη διακίνησή του, ως προς το παραεμπόριο που γίνεται για αυτό, με φίλους οι οποίοι είναι στο Λίβανο και συνεργαστήκαμε πάρα πολύ στη μεγάλη αντίδραση που εκφράστηκε για τα σκουπίδια και πήρε κοινωνικό περιεχόμενο λίγο καιρό πιο πριν, και μέσα σε όλο αυτό το πράγμα ο καθένας από την πλευρά του να διαμορφώσει κοινωνικές, λαϊκές συμμαχίες, αν το θέλετε, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την επιλογή των όποιων πρωτοβουλειών σε άλλους ξένους από αυτούς τους οποίους ενδιαφέρουν, δηλαδή τους πολίτες, τους λαούς, τους διάφορους ανθρώπους. Δεν είναι τόσο η θρησκεία. Η θρησκεία χρησιμοποιείται για οικονομικούς λόγους, προκειμένου από τη μια ή από την άλλη πλευρά να γίνει ένα οικονομικό παιχνίδι σε αυτή την περιοχή. Και κάθε αιώνας, να ξέρετε ένα πράγμα, σας λέει τώρα ο παππούς της παρέας, ο κάθε αιώνας στην αρχή του έχει μια διαδικασία συγκρούσεων που διαμορφώνει τους όρους της διαχείρισής του. Αν στον 20ο αιώνα η Βαλκανική πόλεμη ήταν αυτή που διαμορφώσαν τη διαχείριση στη συνέχεια της Ευρώπης, αν το 19ο αιώνα ήταν η ένταση που υπήρξε στις βόρειες χώρες της Ευρώπης που διαμόρφωσαν την αστική επανάσταση, την ολοκλήρωση της αστικής επανάστασης και τα πράγματα, σήμερα εδώ, κατά την ταπεινή μου γνώμη, συντελούνται όλες εκείνες οι διεργασίες οικονομικές, κοινωνικές, διαχειριστικές σε παγκόσμιο επίπεδο για τον 21ο αιώνα που έρχεται. Γι' αυτό Facebook, γι' αυτό Ιντερνετ, γι' αυτό όλα αυτά μέσα στο παιχνίδι. Συγγνώμη. Σαν δύο μόνο σχόλια. Είναι ευχάριστο το ότι η Ελλάδα ανήκει πραγματικά στον αρχαιό κόσμο, γιατί και στον αρχαιό κόσμο να κάνω τέτοια εκδήλωση πάλι θα ήταν μια τέτοια τοποθέτηση ενάντια στην τοποθέτηση, έτσι αμέσως το καπάκι μετά. Νομίζω ότι είναι ένα παράδειγμα ότι ανήκουμε στην Ανατολή.
Το δεύτερο είναι δεδομένο, οπότε δεν πρέπει σε πάντα όμως να, έτσι, να ανήκουμε στην Ανατολή, αλλά τέλος πάντων το δεύτερο είναι ότι άνοιξαμε τον κλειστό για αυτό ακριβώς το λόγο. Για να φύγουμε λίγο από τους γνωστούς κακούς καλούς ιστορίας, Ερντογάν, Πούτιν, νομίζω ότι γενικά είναι πολύ πολύπλοκη ιστορία και τα ήθελα πάρα πολύ να δούμε λίγο και τους τολστοϊκούς ήρωες, τέλος πάντων, οι οποίοι είναι αφανείς και είναι πολλές φορές πολύ ενδιαφέροντες από τους κακούς σας.